Σε Γκούτεμπεργκ, Μαρία, είναι πολύ σοβαρές εκδόσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια? 50 χρόνια. 50 χρόνια, κύριε Δαρδανή. Συγχαρητήρια που συνεχίζετε ένα πολύ σημαντικό έργο. Έχετε εκδώσει πάρα πολύ καλά βιβλία. Και από ό,τι συζητούσαμε πριν μπούμε, βγάζετε και μια σειρά τώρα που ασχολείται με τέτοια θέματα σαν και αυτά που θα αναλύσουμε και με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έτσι? Ναι, υπάρχουν αρκετά βιβλία, όπως του γνωστού Σαράντου Καργάκου για την αρχαία Αθήνα και αρχαία Σπάρτη. Πολύ ωραία. Και ετοιμάζονται και άλλα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μεταφράσεις αρχαίων κειμένων. Εύγειο σας. Και θα χαρούμε να έχουμε και συνεργασία. Να είστε καλά. Μαζί μας ο κ. Εξοικίας Τριβουλίδης, ζωγράφος Γλύπτης. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Και ο κ. Γιώργος Κορέμπας, ερευνητής. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Και έχουμε πράγματα να πούμε σήμερα. Θέλουμε τις παρεμβάσεις σας, θέλουμε τις τοποθετήσεις σας και βεβαίως και για τα θέματα του διαδικτύου. Γιατί έτσι ακριβώς όπως πάντα ξεκινάμε κάθε εκπομπή, έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Και πώς θα ξεκινήσουμε, κύριε Βαρελά, για πείτε μας. Με τη μεγάλη ανακοίνωση, ναι, που εσείς έχετε βάλει στη σελίδα μας mysticaperasmata.gr. Μπορούν οι φίλοι να μπουν και να τα δουν. Ας τη δούμε λοιπόν τη σελίδα μας, ας δούμε την ανακοίνωση. 3 Μαρτίου, Κυριακή, Μιχαήλ Βόδα και Λιωσίων, 4-6, ξενοδοχείο Novotel, 7 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε τους φίλους μας. Έχετε κάτι σπουδαίο να τους ανακοινώσετε? Έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά φίλες και φίλοι να πούμε. Στο ξενοδοχείο Novotel είδατε την αίθουσα διαλέξεων, την αίθουσα μάλλον παρουσιάσεων. Είναι 800 θέσεων καθημένων. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε πιο μεγάλη. Συγγνώμη. 800 καθημένων και είναι μια πάρα πολύ περιποιημένη αίθουσα. Ενιαία, χωρίς κολόνες, άνετη, όμορφη, για να υπάρχει και ανάλογη διάθεση. Στο Novotel λοιπόν έχουμε κλείσει αυτή τη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου, ούτως ώστε να κάνουμε τη μεγάλη παρουσίαση. Σε τι? Στο ότι δεν μπορούμε άλλο να τους ανοιχτούμε. Ότι δεν μπορούμε άλλο βασικές αξίες του ανθρωπισμού, του ελληνικού πολιτισμού να υποτιμούνται τόσο, να ξεπέφτουν τόσο και να βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα τα θλιμμένα, να βλέπουμε αυτό το κράτος να μην είναι κράτος τελικά που εξυπηρετεί στην ουσία τα συμφέροντα, έτσι όπως φαίνεται, μακάρι να είμαστε ψεύτες, τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Να βλέπουμε μια συνεχή παρακμή και άμα στεναχωρεί αφάνταστα αυτό το γεγονός και έναν ευτελισμό διαρκή του ελληνικού έθνους, των παραδόσεών μας, της ιστορίας μας και χτυπήματα συνεχώς σε οτιδήποτε είναι ελληνικό. Θα πρέπει λοιπόν με νυφαλιότητα να δούμε τα πράγματα, με οργάνωση και να συσπυρώσουμε δυνάμεις. Για ποιο λόγο? Αυτά θα τα πούμε και στη μεγάλη παρουσίαση στο Novotel, το ξενοδοχείο. Ανακοινώνουμε λοιπόν τον τόπο, ανακοινώνουμε και την ώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είστε καλεσμένοι, ευπρόσδεκτοι όλες και όλοι σας, που πρώτα βάζουμε την πατρίδα και το έθνος. Οτιδήποτε άλλο που σε αυτή τη φάση μπορεί να λειτουργήσει διχαστικά θα μπει στην πάντα. Άλλωστε, όπως έχω πει και άλλες φορές, έχουμε καιρό ούτως ώστε όλα αυτά στο μέλλον να τα συζητήσουμε και να καθίσουμε σαν Έλληνες, σαν Ελληνίδες, να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει περισσότερο και τις διαφορές μας με πολιτισμένο διάλογο να τις λύσουμε σε μια άλλη εποχή. Τώρα προέχει η σωτηρία της πατρίδος και του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας καλούμε όλους και όλους στο ξενοδοχείο Novotel. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο, στη Λιωσίων, στο Τέρμα και στη Μιχαήλ Βόδα, στη γωνία ακριβώς. Υπάρχουν και γύρω σε 140-150 θέσεις πάρκινγκ, σταθμεύσεως δηλαδή, που έχουμε κλείσει για να έρθετε και με αυτοκίνητα. Και από εκεί και πέρα, μετά η επόμενη μέρα, θα είναι το μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε. Θα το ξαναθίξουμε στη συνέχεια το θέμα, για κάποιους που θα ανοίξουν μετά τους δέχτες τους. Υπάρχει και στη σελίδα μας και θα βγαίνουν σιγά σιγά σταδιακά και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και ένα άλλο θέμα όμως. Έχουμε και άλλο ένα θέμα. Λοιπόν, όπως θα δουν και οι φίλοι μας εδώ, θα μπουν στα μυστικά περάσματα, ανήθικο πείραμα πάνω σε ανθρώπινα όντα η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Όχι φυσικά. Ποιος το λέει? Το λέει ο νομπελίστας οικονομολόγος κύριος Πολ Κρούγκμαν. Μάλιστα. Και γράφτηκε, το δήλωσε στην Huffington Post. Μάλιστα. Έτσι, και λέει παρακάτω ότι όλες αυτές οι χώρες που εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας και κάνοντάς το μας προσφέρουν στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει όταν ακολουθείς αυτές τις πολιτικές. Μάλιστα. Λοιπόν, και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ναι, για τα μέτρα που εφαρμόζει η Ελλάδα και απαντάει: η Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη γιατί η Ελλάδα βασικά πρέπει να κάνει ό,τι ικανοποιεί τους Γερμανούς. Τα λέει ο νομπελίστας, δεν τα λέμε εμείς. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Κόρεμπα, εσείς πώς το σχολιάζετε? Εγώ να πω ότι κανονικά πειραματός έχουμε καταλήξει. Λίγο πολύ όλοι το υποψιάζονται. Απλώς πρέπει να βγουν και
κάποιοι άνθρωποι μπροστά να το... Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό όλο το πράγμα έχουν βάλει τρόφιμα τα οποία είναι λιγμένα και τα πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Έτσι. Υποβάθμιση δηλαδή του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι κύριε Τρεβουλίδη. Βλέπουμε η πνευματική ελίτ δυστυχώς ή ο καλλιτεχνικός κόσμος απέχει. Και αυτό είναι το λυπηρό. Βλέπουμε απειροελάχιστες φωνές. Πού είναι η Ακαδημία? Πού είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών? Πού είναι οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές που γεμίζουν τα μαγαζιά τους, που θέλουν τον κόσμο? Δεν είναι μόνο για να τα παίρνουν. Πρέπει να δώσουν. Και εκτός από ψυχαγωγία πρέπει να δώσει κάποια μηνύματα. Τώρα η Ελλάδα βάλεται. Και δεν βλέπουμε την ανάλογη αντιμετώπιση. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό σε τέτοιες εποχές, να μην έχουμε άτομα με κύρος Πριτάνης, ακαδημαϊκούς, ναι, να πάρουν να περιμένουν θέσεις. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε έτσι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, γι' αυτό και θα επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Στις 3 του μηνός οφείλουν όλοι να είναι στο Νοβοτέλ, σε αυτά τα απόγευμα. Πάνω από ιδεολογικές διαφορές και το τα είπαμε, λοιπά, μακριά αυτά. Προέχει η σωτηρία της πατρίδας αυτή τη στιγμή. Τώρα πάνω από όλα, κύριε. Και πρέπει να είναι όλοι παρόντες εκεί για να θέσουμε τις βάσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε άλλο θεατές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήμασταν θεατές και ήμασταν θεατές, νομίζω, αρκετές δεκαετίες. Έχει έρθει η ώρα όμως να αλλάξουν κάποια πράγματα. Έχει έρθει η ώρα. Και πρέπει να μπούμε μπροστά για να λύσουμε κάποια προβλήματα ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε με όλη την καρδιά μας και την ψυχή μας για αυτή την πατρίδα, για αυτό το έθνος. Σας καλούμε λοιπόν, σαν συνέχεια και πάλι, στο Novotel στις 7 η ώρα, την Κυριακή 3 του μηνός, και από εκεί θα προκύψουν πάρα πολλά. Έχουμε κι άλλο ένα θέμα, το οποίο θα το δείξουμε στη συνέχεια, αφού κάνουμε την πρώτη μας συζήτηση, ξεκινήσουμε το θέμα, ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής, περί εγκυμήσεως και ψυχοθεραπευτικής διαστάσεως σε ελληνικής μυθολογίας. Και νομίζω ότι είναι ο καταλύτερος ειδικός αυτή τη στιγμή να μας απαντήσει, ο κύριος Βιαννίτης, πάνω σε αυτό το θέμα. Τι εννοούμε ψυχοθεραπεία? Ψυχοθεραπεία, για να το συνδέσω κιόλας με αυτά που υπόθηκαν στην αρχή, είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε και η κοινωνία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και μια διαπίστωση που ξεκινάει και από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ένας μεγάλος ψυχολόγος, ο Έριχ Φρομ, έχει μιλήσει ακριβώς για το πώς αυτή η κοινωνία είναι κατά βάση μια ψυχοπαθολογική κοινωνία. Ζούμε μια κοινωνία η οποία είναι διαταραγμένη. Άρα συνεπώς δεν μπορεί να υπάρχει ισορροπημένο άτομο μέσα σε μια διαταραγμένη, κοινωνία. Μισόδο. Γιατί είναι διαταραγμένη, κύριε Βιαννίτη? Γιατί ακριβώς δεν επιτρέπει να εκφράζεται ισορροπημένα το δυναμικό του ατόμου. Όταν πηγαίνει σε συλλογικό επίπεδο, έρχονται μέσα στην εξίσωση και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν, θα έλεγε κανείς, με τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Όπως για παράδειγμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την πάλη για την εξουσία, βγάζει ακριβώς τη σκιά του ανθρώπου, τη σκιά της ανθρώπινης φύσης. Mm-hmm. Και δεν είναι θέμα προσώπου. Είναι θέμα ακριβώς αυτού ενός μηχανισμού, το πώς, ποιος κατέχει την εξουσία, ποιος επωφθαλμιά την εξουσία και τι μεθόδους χειρίζεται ώστε να πάει εκεί. Μιλάτε δηλαδή για ένα γενικευμένο σύστημα, το οποίο σύστημα απορροφά το άτομο, το υγιές άτομο, αν καταλάβαμε καλά, απορροφά το υγιές άτομο, θεσπίζει άλλες προοπτικές, συλλογικές, πέραν αυτών που θα έπρεπε να είναι προς όφελος των πολιτών, ενώ δεν είναι. Αυτό το βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα. Θα το έλεγα, το βιώνουμε ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα σε όλο το δυτικό κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα. Ίσως αυτό η ακραία του μορφή είναι αυτό ακριβώς το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες μπήκαμε και εμείς σε αυτό το πνεύμα του καταναλωτισμού, της εστίασης στα υλικά θέματα, την απομάκρυνση ακριβώς από το κέντρο μας, από την πηγή μας. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο είναι αυτή η θεραπεία της ψυχής. Η θεραπεία της ψυχής, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μια θεραπεία κάποιων συμπτωμάτων, έχουμε να κάνουμε μια ευρύτερη εναρμόνιση με την αρμονία της φύσης και ίσως και του ανθρώπου, όπως θα έπρεπε έτσι να λειτουργεί. Μάλιστα. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, εσείς πιστεύετε πως αυτό συνέβαινε, πως υπήρχε θεραπεία της ψυχής, ή μάλλον ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο? Έχουμε δύο στάδια. Θα έλεγα το εξής. Όλη η δυτική ιατρική, όπως γνωρίζουμε, βασίζεται πάνω στην Ιπποκράτη αντίληψη. Στην αντίληψη του Ιπποκράτη, που είδε την ασθένεια σαν μια δυσλειτουργία φυσική,
παρατήρησε τον άνθρωπο, παρατήρησε τις εκδηλώσεις του, τις συμπεριφορές του, τον οργανισμό του, παρατήρησε για παράδειγμα ότι όταν τρως συγκεκριμένες τροφές έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, συγκεκριμένες επιπτώσεις, έβαλε τις βάσεις για την φαρμακολογία, δηλαδή ότι κάποιες δόσεις συγκεκριμένες, κάποιες ουσίες μπορούν να ισορροπήσουν τις διαταραχές. Όμως πριν από αυτό υπήρχε μία άλλη θεώρηση, μία άλλη αντίληψη που επανέρχεται και πάλι τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για την ιατρική του ασκληπιού και εκεί βάζουμε την εγκύμηση. Την εγκύμηση, την οποία θα μας αναλύσει στο δεύτερο κομμάτι, ποια είναι, τι σημαίνει εγκύμηση, ποια είναι η εγκύμηση. Και ποια σχέση και με τη μυθολογία. Ποια σχέση με τη μυθολογία και ποιος είναι ο ρόλος της εγκυμήσεως, αν μπορεί μάλλον να υπάρξει, μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα στην καθημερινότητα. Και πώς υπάρχει, υπάρχει ήδη. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Κύριε Δαρδανέ, η άποψή σας επί όλων αυτών που συζητάμε. Επί της εγκυμήσεως ή... Και γενικότερα. Γενικότερα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε εμείς για την παρουσία σας. Και το σταθμό σας. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο πάνω σε όλα όσα υπόθηκαν για την κρίση στην Ελλάδα ή για την ψυχολογική κρίση του δυτικού κόσμου. Όπως λέει η μυθολογία, ό,τι είναι μέσα μας είναι και έξω μας. Δηλαδή, εάν έχουμε βιώνουμε κρίση ψυχική, θα αποτυπωθεί και στην πολιτική. Θα αποτυπωθεί στην οικονομία, θα αποτυπωθεί στο μεροκάματο του καθενός τελικά. Άρα δεν είναι ανεξάρτητο το αν εγώ θα θεραπεύσω κάποιες δικές μου πλευρές που δυσλειτουργούν με το αν θα περάσω καλύτερα στην πρακτική μου ζωή. Άρα εξαρτώνται. Η ψυχοθεραπεία φαίνεται για πολλούς ανθρώπους μια πολυτέλεια ή μια κατάσταση που δεν τους αφορά ή κάτι εξωπραγματικό κτλ. Η μυθολογία όμως, που είναι το κλειδί της ψυχοθεραπείας. Κλειδί της ψυχοθεραπείας, μυθολογία. Η μυθολογία είναι το κλειδί της ψυχοθεραπείας και μας εισάγει στη γεωγραφία της ψυχής. Είναι ένας απίστευτος τομέας αυτός που μας ανοίγεται τώρα. Ναι. Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσετε και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας και με την εγκύμηση. Βεβαίως. Και με όλα τα άλλα πολύ σημαντικά που έχουμε πούμε σήμερα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το θέμα το σημερινό και όσο μιλάγαμε, γιατί δουλεύει το μυαλό κατά τη διάρκεια επίσης που ακούμε, ρωτάμε, μιλούσαμε σκεφτόμουν για τον κύριο Δαρδανό ότι το όνομά του, το επώνυμό του δηλαδή, μου θύμιζε κάτι και σκέφτομαι και λέω κατακλυσμός του Δαρδάνου και λέω μα είναι δυνατόν, λέω πώς. Έχετε μας πείτε κάτι γι' αυτό, κύριε Δαρδανέ. Ο τόνος, πρώτα απ' όλα. Έχει αλλάξει ο τόνος στα ελληνικά. Το όνομα φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το αρχαίο. Βέβαια, ο πιο γνωστός Δάρδανος στην ιστορία είναι ο γιος του Δία και της Ηλέκτρας της Οκεανίδας, που είναι ο οικιστής της Αμοθράκης, των μυστηρίων εκεί, της Τρίας, της γνωστής Τρίας δηλαδή, στη μυθολογία. Και να πούμε ότι εμείς έχουμε τρεις κατακλυσμούς, μια που μιλάμε για μυθολογία, και κατά πόση μυθολογία εμείς εδώ. Κάναμε άλλη μια εκπομπή συγκλονιστική πάνω στο θέμα και νομίζω ότι με επαρκή στοιχεία δείξαμε ότι η μυθολογία είναι ιστορία τελικά. Αν είναι μύθος ή ιστορία, ναι. Ναι. Ακριβώς. Είναι θέμα μεγάλο αυτό. Ναι. Και έχουμε τρεις κατακλυσμούς. Τρεις. Του Ογίγου, του Δαρδάνου ή Δαρδανού και βεβαίως του Δευκαλίωνος. Λοιπόν, τόσο παλιά, κοιτάξτε φίλες και φίλοι, τι παιχνίδια παίζει η ιστορία. Έχετε ένα πανάρχιο επίθετο λοιπόν. Πανάρχιο επίθετο. Συνεχίστε λοιπόν πάνω σε αυτό που λέγαμε, αφού πούμε πρώτα ότι το Σάββατο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βιαννίτη, που μας τιμά, θα μας τιμήσει και με την παρουσία του το Σάββατο, αύριο, στην Οδό Δωδώνης 36, στον Κολωνό, με το θέμα αυτό, η ψυχοθεραπευτική διάσταση της ελληνικής μυθολογίας και η εγκύμηση. Λοιπόν, σας άρα λέω, έχετε πολλά να μας πείτε. Έχει να αναλύσει αύριο ακόμα περισσότερα. Και εγώ έχω μια παρόμοια ομιλία αύριο. Ναι, ναι. Την ίδια ώρα, στο ρητορικό κύκλο Ευελπίδων 25 στο πεδίο του Άριος, με θέμα τα συναισθήματα στον Αριστοτέλη. Πώς ο ορθολογιστής φιλόσοφος κατέταξε τα συναισθήματα
και πώς έφτιαξε αυτή την, το χάρτη της γεωγραφίας της ψυχικής. Αυτή την ομιλία θα σας παρακαλέσω να μας την κάνετε και σε εμάς. Σε μια άλλη, σε μια προσεχή εκπομπή που θα ξαναρθείτε, να κάνετε και αυτή την ομιλία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προηγούμενη εκπομπή ήταν πάνω στη φιλοσοφία, ναι, θυμάσαι, ναι. Μαρία, έτσι. Λοιπόν, αύριο λοιπόν θα έχουμε αυτή την ομιλία, όπου θα μας μιλήσετε για την εγκύμηση και θα τη δούμε και στο σήμερα, κύριε Διανύτη μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λίγο να δούμε τώρα πάλι το κομμάτι αυτό που είχαμε σταματήσει. Ναι, να σταθούμε λίγο που είπατε ότι η θεραπεία είναι το κλειδί στη μυθολογία. Η μυθολογία είναι το κλειδί για να μπούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο, εμάς και πώς γίνεται αυτό. Πείτε μας πώς θα γίνεται. Υπάρχει, και γιατί. Υπάρχει ένα αρχιετυπικό τρίγωνο. Ξέρετε, στη φύση όλα λειτουργούν με σχήματα, με αρχέτυπα. Το τρίγωνο μύθος, τελετή, μύηση. Μύθος, τελετή, μύηση και επαναφορά στο μύθο. Ο μύθος είναι κάτι άχρονο, άχωρο, που δεν συνέβη κάπου κάποτε ακριβώς, αλλά είναι η πραγματική αλήθεια, θα λέγαμε. Μύθος στα αρχαία από το μυθαίο σημαίνει λέγοντα αληθή. Είναι ο λόγος των θεών. Δεν είναι η καθημερινή γλώσσα που αλλάζει σήμερα, που σήμερα θες, ξέρεις αυτά, αύριο τα άλλα κτλ. Ο μύθος είναι η διαχρονική γλώσσα, το υφαντό πάνω στο οποίο πλέκονται τα πράγματα στη ζωή. Στην αρχαιότητα λοιπόν, σε όλους τους πολιτισμούς, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί το είχαν όλοι οι πολιτισμοί, το να τελέσουν το μύθο, μέσω της τελετής μύησης, μέσω δηλαδή τελετών που υπερέβαλε σε αυτόν, ξεπερνούσε τα όρια σου για να γνωρίσεις ποιος είσαι, κατέβαζαν, ενσαρκώνανε το μύθο στην καθημερινότητα. Αυτή η ενσάρκωση λεγόταν τελετή. Επέρχεται η μύηση, δηλαδή η συνειδητοποίηση, η βιωμένη, ενσαρκωμένη συνειδητοποίηση και ενωνόταν ο μύστης με το πρότυπο του μύθου. Δηλαδή γινόσουνα, ξαναβίωνες τους άθλους του Ηρακλή, ξαναβίωνες το ταξίδι του Οδυσσέα, μέσα στο δικό σου ψυχικό κόσμο. Ψυχοθεραπευτικά αυτό. Ψυχοθεραπευτικά. Άφηνες πίσω τα εμπόδια της ζωής, της καθημερινότητας, της μικροπρέπειας, της. Τις έχθρες, τα άγχη, όλα αυτά, και πήγαινε στο επόμενο βήμα, της προσφοράς. Ο μύθος διδάσκει δηλαδή, πρέπει να προσφέρεις, όπως ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας, στην κοινότητα. Τη θυσία δηλαδή, να θυσιάζεις. Να δώσεις τον εαυτό σου, να δώσεις από αυτό που δεν έχεις, φαινομενικά, για να λυθούν τα δικά σου προβλήματα. Μας λέτε κάτι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Και μας βάζετε σε πρακτικό επίπεδο το κομμάτι της μύσεως. Σε πρακτικό ανθρώπινο. Πρακτικό, πραγματικό, ανθρώπινο επίπεδο. Ήτανε το μεταπτυχιακό της αρχαιότητας η μύηση. Δεν ήτανε κάτι εξωπραγματικό ή μυστικιστικό όπως προβάλλεται πολλές φορές. Ήτανε για ανθρώπους με σάρκα και οστά να βιώσουν την πραγματικότητά τους και όχι να λένε θεωρίες κάποιου κάποτε. Άστε. Κύριε Βιαννίτη. Πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό, ναι, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ. Επίσης, χαρακτηριστικά αυτό που υπόθηκε σχετικά με την μυθολογία σαν ιστορία, αλλά και μυθολογία σαν γεωγραφία της ανθρώπινης ψυχής, των ανθρώπινων ψυχικών διεργασιών. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλοι μέσα μας τι σημαίνει να βρισκόμαστε απέναντι στις ειρήνες, απέναντι στους πειρασμούς. Αυτό είναι κάτι διαχρονικό, πανανθρώπινο, οικουμενικό που βρίσκεται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Μπορούμε ίσως να αναγνωρίσουμε το τι σημαίνει ένας προκρούστης μέσα μας, ένας προκρούστης ο οποίος δεν δέχεται τον άλλον έτσι όπως είναι, αλλά θέλει να τον βάλει στα δικά του μέτρα. Μιλάμε για προκρούστρια ηθική, μιλάμε ότι άλλα μέτρα μετράω εδώ και άλλα μέτρα μετράω εκεί. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά μία διαταραχή της εγγενούς φύσης του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή είναι η νευρωτική διαταραχή, η νεύρωση έτσι όπως έχει περιγραφεί. Και η θεραπεία δεν βρίσκεται παρά σε αυτό το κεντρικό σημείο όπου υπήρχε η έννοια της ίασης στην αρχαία ελληνική θεώρηση, κοσμοθεώρηση. Για εκείνους, για την ιερή ιατρική, για την ιατρική του ασκληπιού του θεραπευτή. Μας βάζετε σε ένα άλλο κόσμο τώρα. Ανοίγουμε συνεχώς. Που ταυτόχρονα είναι ο ίδιος. Που ταυτόχρονα είναι ο ίδιος. Καθώς μπαίνουμε μέσα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ψυχή και την εξέλιξή της και τη θεραπεία της, που ακριβώς αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα, αναγκαστικά ακουμπάμε όλους τους μύθους. Ακουμπάμε όλη αυτή την μυθική διάσταση των πραγμάτων. Έτσι βλέπουμε ο Ασκληπιός, που ήταν εκεί παρεμπιπτόντος ο πρώτος ψυχοθεραπευτής. Έμαθε την τέχνη της θεραπείας διά του λόγου από τον Κένταυρο Χείρονα, σύμφωνα με τη μυθολογία. Άρα είναι ο πρώτος ψυχοθεραπευτής.
η όλη ιστορία της εγκύμησης, που η εγκύμηση είναι η αναζήτηση του θεραπευτικού ονείρου. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν τι είναι η εγκύμηση. Γιατί ναι, όπως είπαμε και υποσχεθήκαμε στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό. Γιατί κάποιοι ίσως πρώτη φορά ακούνε αυτόν τον όρο. Τι είναι λοιπόν η εγκύμηση? Και πώς συνδέονται κιόλας με την θεραπεία της ψυχής? Βεβαίως, γιατί η εγκύμηση είναι η καρδιά της θεραπείας σύμφωνα με την αρχαία ελληνική θεώρηση, όπως είπαμε για την ίαση. Για εκείνους, ίαση σήμαινε η αποκατάσταση της κοσμικής τάξης. Δεν ήταν όπως βλέπουμε σήμερα την θεραπεία των συμπτωμάτων ή μιας ασθένειας. Έβλεπαν επάνω στην ασθένεια μία διαταραχή της αρμονίας του ατόμου με τις ενέργειες τις φυσικές, τις κοσμικές και τις ιερές. Έβλεπαν λοιπόν την θεραπεία, την ίωση, σαν μια αποκατάσταση της εναρμόνισης με το ιερό, με το θείο. Συνεπώς, η εγκύμηση που αυτή καθ' αυτή ήταν ότι το άτομο, ο ασθενής, ο οικέτης, γιατί ασθενής και οικέτης ήταν παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι τα σκληπιεία ήταν ναοί, αλλά συνιστούν τα πρώτα θεραπευτικά συγκροτήματα στον κόσμο, τα πρώτα νοσοκομεία του κόσμου. Αυτά είναι, κύριε Βιαννίτη, που φωνάζουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή, ότι επιτέλους έχουμε τόση ιστορία, έχουμε τόση δύναμη σαν πολιτισμός, σεβόμενος όμως και τους άλλους πολιτισμούς του κόσμου, και είναι κάτι που πρέπει επίσης να γίνει σαφές, θα σεβαστούμε όλους τους πολιτισμούς και κουλτούρες που δρούν προς το άνθρωπο κεντρικό. Έτσι. Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα απίστευτο πλούτο που δεν το γνωρίζουμε αυτό το πλούτο. Δεν βγαίνει προς τα έξω αυτός ο πλούτος. Πού είναι αυτός, γιατί μας τον κρύβουνε, γιατί τα παιδιά μας δεν τα μαθαίνουν αυτά. Αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι δηλαδή τα πρώτα θεραπευτήρια, τα πρώτα νοσοκομεία και νοσοκομεία που θεράπευαν και την ψυχική πάθηση, που από εκεί ξεκινάνε όλα, παράλληλα και με τη σωματική, διότι προκύπτει εκ της ψυχικής, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί αυτά δεν τα γνωρίζουμε λοιπόν? Είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο και μάλιστα δεν γνωρίζουμε ότι ίσως τις τελευταίες δεκαετίες η ιατρική, που έχει πάρει μία άλλη διάσταση, έχουμε αναπτύσσει αυτό το οποίο ονομάζουμε ολιστική σκέψη. Ολιστική σκέψη, ότι το κάθε τι μέσα μας συνδέεται επίσης με το κάθε τι. Mm-hmm. Έτσι σήμερα γνωρίζουμε και μπορούμε να τεκμηριώσουμε επιστημονικά ότι κάθε σκέψη που κάνουμε, κάθε συναίσθημα που έχουμε μεταφράζεται σε μια βιοχημική διαδικασία του οργανισμού. Έτσι, είναι τεράστια σημασία λοιπόν. Βιοχημική, ξαναπείτε αυτό. Κάθε συναίσθημα που έχουμε, κάθε σκέψη που κάνουμε, ο τρόπος δηλαδή που σκεφτόμαστε και ο τρόπος που αισθανόμαστε, καθορίζει την υγεία του οργανισμού. Καθορίζει αν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι, θα είναι ευάλωτο ή όχι. Βιοχημική αντίδραση, είπατε. Ναι, μεταφράζεται σε μια βιοχημική διεργασία. Μπορεί, για παράδειγμα, το άγχος και η ανησυχία, το υπέρμετρο άγχος, να αποδυναμώσει την άμυνα ενός κυττάρου και να ξεκινήσει μια διεργασία νεοπλασματική, δηλαδή να καταλήξει σε έναν καρκίνο. Έτσι. Και υπάρχουν μάλιστα σήμερα αρκετά σοβαρές προσεγγίσεις που μελετάνε ακριβώς, και εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται και το μέλλον. Και στην αρχαιότητα ξέρανε πώς θα τα αντιμετωπίζουν αυτά. Αυτό ακριβώς είναι ο ασκληπιός που ξαναδείχνει το πρόσωπό του. Μέχρι τώρα ζούμε την δυτική ιατρική που είναι ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης και η μετεξέλιξή του. Πριν από τον Ιπποκράτη υπήρχε, που ο Ιπποκράτης τι έκανε, όπως είπαμε, είδε την ασθένεια σαν μια διαδικασία της φύσης. Απομόνωσε το ιερό, δεν είδε τίποτα το ιερό και έβλεπε το πώς θα μπορώ να βοηθήσω, να θεραπεύσω μια συγκεκριμένη ασθένεια χρησιμοποιώντας τη φύση. Ο Ασκληπιός ήταν από μια μαγική παράδοση, μυθολογική παράδοση, όπου τη θεραπεία τη βρίσκω με το να αποκαταστήσω την επαφή μου με την κοσμική τάξη. Να εναρμονίσω δηλαδή την ύπαρξή μου με τις θείες ενέργειες, με τις φυσικές ενέργειες. Γι' αυτό και η εγκύμηση, πάνω απ' όλα, ήταν μια διαδικασία κάθαρσης. Αποκαθάρομαι για να φτάσω στο επίπεδο που μπορώ να κοιμηθώ και να δω ένα όνειρο με τον Ασκληπιό ή την επιφάνεια του Ασκληπιού, που ήταν συγκεκριμένα σύμβολα. Ο σκύλος, ο κόκορας, ο αλέκτορ, το φίδι, το πιο σημαντικό θεραπευτικό σύμβολο. Και αυτό ήταν. Είναι μια διαδικασία όπου φεύγω από την τωρινή μου αντίληψη και μπαίνω σε μια διαδικασία κάθαρσης, μύησης στην ουσία, για να φτάσω σε να θεραπεία, συνδεθώ με το ιερό μέσα μου, με την πνευματική μου πλευρά. Να κάνω μια παρέμβολη σε αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο.
Υπόθηκε ότι ο Ιπποκράτης απομόνωσε το θέμα του Ασκλήπιου. Μήπως εμείς απομόνωσαμε? Γιατί ο Ιπποκράτης δεν το απομόνωσε από μόνος του, απλώς εμείς διαλέξαμε. Η σύγχρονη ιατρική διάλεξε την Ιπποκράτειο μέθοδο, γιατί δεν μπορεί να εντάξει μέχρι πρόσφατα το Ασκλήπιο. Τα Ασκλήπια, όπως γνωρίζουμε, βρίσκονται πολύ κοντά σε θέατρα. Και τώρα η σύγχρονη ιατρική, ειδικά στο θέμα του καρκίνου που θίξαμε πριν λίγο, λένε ότι είναι ψυχοσωματικό το φαινόμενο. Και μάλιστα παιδάκια. Ιπποκράτειο είναι... ιατρική όμως, να πούμε. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Γιατί... Εμείς το ξεχωρίσαμε Ιπποκράτειο από την. Όχι, και από τα αρχαία κείμενα φαίνεται, είναι σαφές και από τον Ιπποκράτη, ότι θεωρεί την ασκληπή απαράδοση, ας το πούμε, πιο μαγική, έτσι, λιγότερο αποδεικτική. Ναι, γιατί έτσι όπως το είπε ο κύριος Τριβουλίδης, δεν έγινε αντιληπτό. Όπως το είπατε, κύριε Τριβουλίδη, ήταν σαν να είπαμε ότι ο Ιπποκράτης δεν. Λοιπόν, άρα έτσι πρέπει να το συνδέσουμε ότι. Και τα δύο αυτά είναι ένα. Είναι ένα. Και για να το συνδέσουμε με την μυθική γεωγραφία, αυτό που είπε ο Άγγελος ο Βιαννίτης, είναι πολύ σημαντικό. Η εγκύμηση, δηλαδή το όνειρο, το όνειρο μέσα σε κάποιες συγκεκριμένες νόρμες, φόρμες, με έναν άνθρωπο που σου καταγράφει τα όνειρα σε συγκεκριμένο χώρο. Είναι αυτό που θα ρωτήσουμε και τώρα, δηλαδή. Έχει σχέση με αυτό τη μυθική γεωγραφία που λέγαμε. Δηλαδή τη μυθική γεωγραφία δεν μπορείς να την επισκεφτείς ξύπνιος. Την επισκέφτεσαι ή σε κατάσταση ονείρου ή σε κατάσταση έμπνευσης, έκστασης, ιερής μανίας τη λέγανε στην αρχαιότητα, σε κατάσταση που ο εγκέφαλος δουλεύει σε άλλες συχνότητες. Άρα δηλαδή εγκύμηση και όνειρα βοηθούν στην θεραπεία και της ψυχής. Βεβαίως, και γενικότερα. Γιατί το όνειρο είναι ο ατομικός μύθος. Ο μύθος είναι το συλλογικό όνειρο. Και τι σχέση έχουν, δηλαδή, έτσι λίγο πιο βαθιά να το δούμε. Και αύριο θα μας μιλήσετε και για τα όνειρα, γιατί στην προηγούμενη ομιλία σας θα μπορούμε να επεκταθούμε. Πάλι, έτσι, να μας μιλήσετε και για τα όνειρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι με την εγκύμηση. Τι είναι τα όνειρα, πώς λειτουργούν, πώς καθάρουν. Αύριο, φίλες και φίλοι, Δωδώνης 36 στον Κολονό, 7 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Θα είναι πολύ σημαντική αύριο Σάββατο η πολύ σημαντική ομιλία του κ. Βιαννίτη πάνω στο συγκεκριμένο αυτό θέμα που εξετάζουμε σήμερα. Συνεχίστε, έχει μία ερώτηση η κυρία Παλικάρα. Με τι σχέση έχουν λοιπόν τα όνειρα με την εγκύμηση, επειδή μιλήσατε γι' αυτό? Όπως είπαμε, εγκύμηση είναι η αναζήτηση του θεραπευτικού ονείρου. Ο ασθενής γινόταν ένας οικέτης όπου ήθελε να πλησιάσει τον ασκληπιό και να βρει τη θεραπεία μέσα από αυτόν. Mm-hmm. Έτσι περνούσε μια διαδικασία, έφτανε για παράδειγμα, ας το πούμε, στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, που ήταν το πιο γνωστό. Υπήρχαν 300 περίπου ασκληπεία τα οποία λειτουργούσαν σε όλο τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ναι, ναι. Τα οποία λειτουργούσαν για πάνω από 1000 χρόνια. Λειτουργούσαν. Ήταν ναοί στην ουσία, έτσι, αλλά είπαμε λειτουργούσαν σαν θεραπευτικά κέντρα. Mm-hmm. Πήγαινε ο ασθενής με το πρόβλημά του και πριν ακόμα περάσει τη διαδικασία να φτάσει στο άβατο του ναού, όπου εκεί έπεφτε για ύπνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να δει το θεραπευτικό όνειρο. Θα μας το πείτε συνέχεια τον τρόπο, θέλουμε να τον ακούσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Πώς γινόταν όλο αυτό, για να μας το αναλύσετε σωστά, για να μάθει ο κόσμος και να μάθουμε κι εμείς, βεβαίως. Και πώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως αύριο στην ομιλία αυτή θα μπορούσαμε να το να επεκταθούμε περισσότερο. Και να δείξουμε και τον τρόπο λίγο. Σήμερα στα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά εργαστήρια, πώς έχουμε σύγχρονες προωθημένες τάσεις της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής, όπου χρησιμοποιούμε το όνειρο πάνω για την ακριβώς για τη θεραπεία, που ήταν και το αντικείμενο της συντακτορικής μου εργασίας, η ονειρική θεραπεία. Θα μας το πείτε αμέσως στη συνέχεια πώς γινόταν η όλη τελετή. Πώς τα ακούτε, κύριε Βαρελά, αυτά? Πώς τα ακούω? Εγώ διαπιστώνω ότι μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα μυστήρια, μέσα από αυτή τη μύση, να περνάνε μέσα στο υποσυνείδητο μόνοι τους και να το ελέγχουν. Και να το θεραπεύουν. Και να το θεραπεύουν. Ένα πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα αντιστρόφως. Με υποσυνείδητα μηνύματα καταστρέφουν το είναι μας. Πολύ καλή παρατήρηση αυτή. Κύριε Κορέμπα, όντως πολύ καλή. Εγώ έχω μείνει άφωνος. Υπάρχει τεράστια αρχαίογονη. Αλλά τρελαινόμαστε και λίγο, ε. Και δεν τρελαινόμαστε. Βεβαίως. Να μην πω τίποτα άλλο, ε. Ναι, ναι. Γιατί λέμε γιατί, να μην τα ξέρουμε. Γιατί δεν βολεύει το κατεστημένο. Πρέπει να αγοράζουμε ψυχοφάρμακα. Έτσι. Να μας τρελάνουν όλους μαζί. Και να, δηλαδή να μας δημιουργούν συνέχεια το πρόβλημα και να μας πουλάνε τη λύση. Ναι. Σε μόνιμη βάση. Και να μας έχουν σε καταστολή. Σε όλα τα θέματα. Να μας έχουν σε καταστολή για να μας ελέγχουν καλά. Γιατί όποια εξουσία αυτό θέλει. Θέλει να έχει προβατάκια τα οποία θα τα ελέγχει καλά. Και αν δεν έχει υπεύθυνους πολίτες, θέλουν υπηκόους, θέλουν δουλάκια. Δεν είναι έτσι? Μπορείς να κάνω λάθος. Μα κάνω λάθος. Ε? Καθόλου λάθος. Μπορεί και να κάνω, ξέρω εγώ. Είναι και πιο σύνθετο, θα έλεγα. Ναι. Μπορεί να έχετε δίκιο σε μια
ας το πούμε ρεαλιστική κατάσταση, αλλά σε μια μυθική κατάσταση βλέπουμε ότι όλοι είμαστε νοσταλγοί ή μετανάστες του μύθου. Ακόμα και αυτοί που ενδεχομένως έχουν συλλάβει κάποια ιδέα να πουλάνε τα φάρμακα και όλα αυτά, δεν κατοικούν αυτοί στο μύθο. Είναι και αυτοί πρόσφυγες. Νοσταλγούν και αυτοί, γι' αυτό στρέφονται στην εξουσία. Νοσταλγούν το μύθο. Και μιας και είπε ο Άγγελος, να συνεχίσω λίγο αυτό που είπε, είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι ο Ασκληπιός? Δεν είναι. Ήταν καταρχήν ημίθεος, ήταν Θεός, γιος του Απόλλωνα. Όταν λέμε Θεός στην αρχαία μυθολογία, τι εννοούμε? Υπήρχε μια λαϊκή εκδοχή, όπως και σήμερα, η θρησκεία των πιστών, και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, που είναι δυνατότητες δικές μας. Δηλαδή έλεγε ο Αχιλλέας ότι έχει τον Ηρακλή ως απόγονο, πρόγονο του Ηρακλή. Τι σημαίνει? Ότι ο Αχιλλέας θα μπει στον δρόμο του Ηρακλή, θα ανακαλύψει τις δυνατότητες που κρύβει μέσα του, του ήρωα, του ανθρώπου που κάνει υπέρβαση, αυτού που φέρνει το δίκαιο στην πόλη. Που θυσιάζει. Στο εξωτερικό. Που θυσιάζει, έτσι. Στο εξωτερικό, αντίθετα με εμάς, όλες οι μεγάλες χώρες του πλανήτη, όλες οι μεγάλες πόλεις και κουλτούρες έχουν ενσωματώσει την ελληνική μυθολογία και έχουν δώσει στα παιδιά τους πρότυπα τέτοια. Ο Ασκληπιός τι είναι λοιπόν? Να ανακαλύψεις μέσα σου υποσυνείδητα τις περιοχές της θεραπείας. Όπως υπάρχει η γεωγραφία του μύθου, υπάρχουν διάφορες χώρες. Υπάρχει η χώρα της υγείας, η χώρα της μουσικής, η χώρα της πολιτικής, του δικαίου. Υπάρχει η χώρα της θεραπείας. Και ο Ασκληπιός είναι ο κλειδοκράτορας της θεραπείας. Βλέποντας λοιπόν στον ύπνο του τον Ασκληπιό, του μιλούσε για τα σύμβολα. Γνωρίζοντας μυθολογία, ο ασθενής ήξερε, ή ο ιερέας που τον παρακολουθούσε, ήξερε να αποκωδικοποιεί τα σύμβολα. Να λοιπόν η σημασία των συμβόλων. Εδώ λοιπόν μπαίνει ο κύριος Τριβουλίδης, κύριε Τριβουλίδη, ο οποίος δουλεύει τα σύμβολα. Είναι και γλύπτης, όπως έχουμε πει, είναι και ζωγράφος. Έχω σχολεί τη φιλοσοφία και για να δημιουργήσω όλα αυτά πρέπει να μπαίνω στο μυθολογικό. Όταν διαβάζω την Ολυμπιάδα, για να κάνω μετάλλια σχετικά με Ολυμπιάδα. Όταν μιλάω, φτιάχνω κάτι με Κυρίκια, Ερμή κτλ. Πρέπει να μπω, ακουμπώ λίγο σε όλα. Από ιατρική μέχρι φιλοσοφία. Όχι σε βάθος διδακτορικού, αλλά σε βάθος όσο μπορώ να μπω, γιατί πρέπει να εμπνευστώ. Για να μεταφέρω τη μέσω της τέχνης. Εν πνοή. Πρέπει να πέσει μέσα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε σοβαρός καλλιτέχνης, αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να έχει έμπνευση. Πρέπει να λειτουργήσει όποτε αυτό θέλει. Λοιπόν, έχετε φτιάξει λοιπόν κάποιες υπέροχες δημιουργίες, τις οποίες θα παρακαλούσα να τις βλέπαμε στις οθόνες μας. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά που κάνει αυτή η εκπομπή. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές. Πού να δείτε τι σας έχουμε στην άλλη εκπομπή, σε έναν άλλο τομέα. Σας ετοιμάζουμε μία βόμβα μεγατόνων. Προσφορά για όλες και όλους εσάς στην επόμενη εκπομπή που θα εκπλαγείτε. Και είναι η πρώτη φορά που θα δείξουμε κάτι έτσι. Την άλλη εκπομπή. Πρώτη φορά θα βγει και θα βγει για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα δείτε κάτι καταπληκτικό στην άλλη εκπομπή, όχι όμως σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Έτσι, σε καμία σχέση. Έχει να κάνει με έναν άλλο τομέα της καθημερινότητάς μας. Σήμερα θα δείξουμε πάλι τα κοσμήματα που πάμε να δούμε αυτά που διαθέτει η εκπομπή. Συν κάτι πρόσθετο. Α, ναι. Έχουμε και κάτι πρόσθετο σήμερα. Όλο εκπλήσεις. Πάντα πρέπει να. Ξέρετε κάτι καινούριο λοιπόν. Κάτι καινούριο. Για να δούμε λοιπόν. Σήμερα τι θα δώσουμε, φίλες και φίλοι? Αυτά που θα δώσουμε σήμερα, τα σύμβολα, είναι κατασκευασμένα από τον κύριο Τριβουλίδη. Αυτά είναι φτιαγμένα σε ορίχαλκο, το κρατέρημα που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, το οποίο είναι με κασίτερο μέσα. Προσπαθώ, κάνω έρευνα στα μεταλλά μου για να φτάσουμε όσο γίνεται το αρχαίο ελληνικό μείγμα. Εδώ είναι το κηρύκιο του Ερμή, σε δύο διαφορετικά μεγέθη. Το κηρύκιο λοιπόν του Ερμή. Το μεγάλο και το μεσαίο μέγεθος, γιατί έπρεπε και το μικρότερο. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη περιγραφή. Μια σύντομη περιγραφή, συμβολίζει σαν να με το Ιερουσαλήμ που ανεβαίνει πάνω, η ψυχή ανεβαίνει προς τα πάνω, συμβολίζει το DNA, τα δύο όφης. Στην ερωτική τους περίπτυξη είναι ο έρωτας που έχει η ψυχή για να βρει τα ανώτερα επίπεδα, θέλει έρωτα. Ο έρωτας δεν είναι μόνο η σύναμωγή των στοιχείων. Είναι και εγκεφαλικός και πνευματικός. Και όταν έχουμε την ανέλυξη της ψυχής, έχουμε τα φτερά και το κουκουνάρι συμβολίζει με το σπρώτη μεταλαμπάδευση του πνεύμα της ψυχής. Είναι δικές του δημιουργίες. Δικές μου δημιουργίες. Καλά, αυτό σαν σύμβολο υπάρχει, αλλά είναι δικιά μου δημιουργία, δεν έχει αντιγραφεί πουθενά. Το επόμενο, στο επόμενο έχω εδώ το γοργόνιο, το οποίο είναι αποτροπαϊκό, σύμβολο προστασίας σε ασπίδες, σε οπλικά συστήματα έξω από ναούς, το οποίο έχει να κάνει πάλι με τον αντικατοπτρισμό του ιστορικού μας κόσμου, ο οποίος καμιά φορά μας τρομάζει. Γι' αυτό βλέπουμε τον αντικατοπτρισμό της Μέδουσας πάνω στην ασπίδα. Συμβολίζει και αυτό το πράγμα, τον ιστορικό μας κόσμο.
αλλά είναι και κάτι σαν, λέμε, σαν να μας προστατεύει, είναι σαν ντοματάκι. Το επόμενο. Εδώ είναι η οροποιημένη μέδουσα, κάτι το οποίο είναι μεταγενέστερο κλασικών χρόνων. Βλέπουμε τους όφης, ελισσόμενους στην κεφαλή. Είναι πιο ολόγλυφο, είναι μισό πρόσωπο ακριβώς. Το επόμενο. Όλα αυτά στέλνουν στο σπίτι σας, παιδιά. Έτσι, με courier, στην τιμή που βλέπετε πολύ χαμηλή. Εδώ έτσι έχουμε τον Διόνυσο, τον αρχαϊκό, το οποίο είναι φτιαγμένο από ένα προσωπείο πύλινο που είχα δει σε κάποιες ανασκαφές. Αντικατέστησα το πάνω στο κέντρο του στέματος με ρόδακα, ενώ είχε έναν κόνο με σταφύλια. Και έχει αυτό το μεγαλοπρεπές και... Ο ρόδακας τι συμβολίζει? Ο ρόδακας είναι στο βυλισμός. Στο βυλισμός του σήματος. Πανάρχιο ελληνικό σύμβολο, έτσι. Και φυσικά, σαν φυτό που ανθίζει, είναι και άνθηση της ψυχής στα επόμενα επίπεδα. Το όπως επόμενο. Και ο Κισός που βλέπουμε. Εδώ έχουμε την Αθηνά, που έχω βάλει όλα τα σύμβολα που μπορώ να βάλω. Οι κουκουβάγες είναι εσόγλυφες στις πτέρυγες, δεξιά και αριστερά του κράνους. Μπροστά έχω βάλει το Γοργόνιο, τη Σφίγγα από πάνω ακριβώς, και δεξιά και αριστερά είναι η Ιδιοπήγαση. Το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ είναι το καινούριο μας, το καινούριο αντικείμενο που βάλαμε για την εκπομπή μας σήμερα. Είναι το κεφάλι του Απόλλωνος. Πολύ στο μεγάλο και στο μεσαίο μέγεθος, με τις 7 ακτίνες που συμβολίζουν τα χρώματα της Ήριδος. Και το τελευταίο του ηλιακού δίσκου, του δίσκου, όντως. Αυτό είναι καινούριο, λοιπόν. Αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο στην εκπομπή μας αυτή τη στιγμή. Ο Απόλλων. Ο Απόλλων. Στο οποίο μπορώ να το δείξω και στο χέρι μου εδώ πέρα, να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος μετά. Και εδώ είναι το δελφικό έψιλον, με το κεφάλι του Απόλλωνα σε πιο μικρό μέγεθος, στο κέντρο, με τις 7 ακτίνες. Και βλέπουμε σαν όφης μοιάζει το σχήμα των έψιλων, είναι αποσυμβολισμός από τον τρίποδα που είχε στηθεί προς τιμή της νίκης των Ελλήνων κατά των Πρεσών. Και είχαν αναγραφεί οι πόλεις πάνω. Καταπληκτικό. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι που λέμε. Φίλες και φίλοι, εσείς τηλεφωνείτε, θα τα ξαναδείξουμε πάλι μία γρήγορη στη συνέχεια. Θα περάσουμε μία γρήγορη εικόνα, όλα τα σύμβολα που διαθέτουμε. Και αυτό είναι που λέμε. Δηλαδή, γιατί να μην έχουμε ελληνικά σύμβολα επάνω μας? Γιατί να μην έχουμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας και αυτό που μας δυναμώνει? Και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή, μέσω των συμβόλων, να περνάμε σε αυτό που είπατε, κύριε Δαρδανέ. Στη θεραπεία, όπως αναφέρατε πριν. Ότι η μυθολογία μας είναι το κλειδί για τη θεραπεία μας. Το οποίο είναι εκπληκτικό αυτό που είπατε και όλη η ανάλυση. Πιστεύω ότι σήμερα, κύριε Βιανίτη, γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση. Υψηλού επίπεδου και όχι απλή συζήτηση, γίνεται παράθεση συγκλονιστικών στοιχείων. Κάποιοι που καταλαβαίνουν περισσότερα θα καταλάβουν και άλλα, κάποιοι λιγότερα, κάποιοι θα πάρουν τα ερεθίσματα, θα πούνε για να το δούμε και αυτό, έτσι. Νομίζω πως παραθέτουμε σήμερα πάρα πολλά στοιχεία και τα σύμβολα, τα δικά μας, τα ελληνικά σύμβολα, πρέπει να ξαναγυρίσουν πάλι στο σώμα μας, στην ψυχή μας. Αρκεί να μην μείνουμε στα σύμβολα. Όχι, δηλαδή, να περάσουμε. Υπάρχει μία τάση σε κάθε πολιτισμό να ανατρέχει στο παρελθόν, πώς να το πούμε, ιδωλολατρικά. Να μένει, ας πούμε, στον τύπο του παρελθόντος. Στήρα. Αυτό είναι... Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, να πάρουμε το σύμβολο... Να το πάμε στο σήμερα. Ακούστε, συμφωνούμε απόλυτα. Με τη στήρα αυτή η αντίληψη, έτσι, που γυρνάμε και στο πίσω και το παίρνουμε κάτι για να το φέρουμε εδώ. Έτσι. Όχι. Και να δώσουμε εμείς νόημα. Έτσι. Σύμβολο. Μα Έλληνες δεν είμαστε. Έτσι. Η Έλληνες ήταν ερωϊκή. Να δώσουμε και μια άλλη ερμηνεία. Η Έλληνες ήταν ερωϊκή. Ο ελληνικός πολιτισμός ποτέ δεν ήταν στάσιμος. Γι' αυτό θα δούμε έναν Δία του 7ου αιώνος και έναν Δία του 4ου αιώνος απέχουν μεταξύ τους παρασάγκες. Γιατί η ελληνική τέχνη δεν ήταν ποτέ στατική. Ή ένας αίρος από αυτούς. Γρήγορα να ξαναδούμε, παρακαλώ, πολύ γρήγορα, κύριε Βαρελά, τι δίνει σήμερα η εκπομπή. Κηρύκιον του Ερμού σε μεγάλο και μεσαίο μέγεθος. Το επόμενο. Το Γοργόνιο, το αρχαϊκό. Η Μέδουσα. Ο Διόνυσος, ο αρχαϊκός. Μάλιστα. Η Αθηνά. Ο Απόλλων. Καινούριο σήμερα, σημερινό. Μεγάλος και μικρός. Μεγάλος και μεσαίος. Και το κεφάλι του Απόλλωνος μέσω του δελφικού έψιλον. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνείτε, κλείνετε, πάρτε σύμβολα ελληνικά για σας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε, μιλάγαμε για την εγκύμηση και την ψυχοθεραπευτική διάσταση της ελληνικής μυθολογίας. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, με πολλά στοιχεία που δώσατε και οι δύο. Όμως είπατε κάτι, κύριε Δαρδανέ, πριν για την γεωγραφική τοποθεσία και με τι σχέση έχει ακριβώς με την εγκύμηση. Δηλαδή, τι ήταν αυτό ακριβώς? Υπάρχει σύνδεση, μια γραμμή που συνδέει την κάτω γεωγραφία με την ψυχική γεωγραφία. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν ότι τα όνειρα είναι πύλες για την ψυχική γεωγραφία, πρέπει να πάμε σε συγκεκριμένο χώρο στη φυσική γεωγραφία, που είναι πιο εύκολο να μπούμε στην ψυχική γεωγραφία. Τέτοιοι χώροι ήταν τα Ασκληπία, όπου ήταν σε κορύφωση η βλάστηση, το νερό, ο άνεμος ήταν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν επιλέγανε μέρη που τα προσέβαλε ένας νότιος άνεμος ή ένας άνεμος που να φέρει ασθένειες, ας πούμε. Και ήταν χώροι, θα λέγαμε, ευεξίας, σε αντίθεση με τα... Τους επέλεγαν δηλαδή. Τους επέλεγαν με συγκεκριμένους τρόπους, ιεροί συγκεκριμένοι, μέσα από όνειρα κτλ. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα νοσοκομεία που μπαίνεις υγιής και βγαίνεις άρρωστος. Αυτό, κύριε Μπεξή, είναι ένα άλλο θέμα. Το οποίο ισχύει και στο δυτικό κόσμο. Γι' αυτό σας λέω, έχει χαθεί γενικότερα η ισορροπία και η αρμονία. Με εξαίρεση κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό που ίσως είναι σε κάποιο πιο φυσικό. Και στην Ελλάδα, με εξαίρεση βεβαίως καλούς γιατρούς που δίνουν και την ψυχή τους, νοσηλευτές, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Βεβαίως, αλλά ουσιαστικά είναι η επιφάνεια, αν καταλάβουμε, σε σχέση με την αρχαιότητα. Μιλάμε επιφάνεια για μια χαμένη γνώση, λοιπόν. Όταν πήγαινε στην Επίδαυρο κάποιος, καταρχήν πήγαινε πεζός ή με κάποιο μεταφορικό μέσο της εποχής, που ήδη επέρχεται το ίαση μόνο και μόνο που περπατούσες και σκεφτόσουν όλα αυτά. Και έπρεπε να πάει σε συγκεκριμένο χώρο όπου θα βίωνε τη μυθολογία. Δηλαδή η μύηση δεν συνέβαινε τυχαία στην Ομόνοια ή σε κάποιο βουνό τυχαίο. Συνέβαινε σε συγκεκριμένες χωροχρονικές καταστάσεις. Συγκεκριμένο μήνα, συγκεκριμένες ασθένειες κτλ. Και τα σύμβολα της μυθολογίας παίζαν καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή έβλεπες τον ύπνο σου, θα μιλήσει και ο Άγγελος που είναι ειδικός ο Διανύτης για αυτά. Έβλεπες τον ύπνο σου τον Ασκληπιό ή κάποιο φίδι ή κάποιο σκύλο ή κάποια άλλη κατάσταση και σου υπεδείκνυε. Και έχουμε και γραπτά που λένε ότι θεραπεύονταν είτε μέσω του ονείρου και μόνο, είτε ο ιερέας που κατέγραφε το όνειρο μετά. Υπήρχαν ειδικοί ιερείς που κατέγραφαν τα όνειρα. Αυτοί οι ιερείς μετά σου κάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Ιερείς γιατροί δηλαδή. Ιερείς γιατροί ερμηνευτές, θα τους λέγαμε. Ζάχορες. Άρα ήταν αυτοί που μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν. Σήμερα θα μας τρελάνετε τελείως. Εδώ μας λέτε είναι εκπληκτικά. Και δεν είναι, φαίνονται φανταστικά και μυθολογικά και μεταφυσικά. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό η ύπνωση, που στην Ελλάδα στα πανεπιστήμια είναι άγνωστη, στο εξωτερικό φανταστείτε η Οξφόρδη, η εκδόση της Οξφόρδης, το ξέρω γιατί ασχολούμαι με τα βιβλία, έχει βγάλει handbook, δηλαδή. Εγχειρίδιο με μελέτες πάνω στην ύπνωση. Στην ψυχοθεραπεία της ύπνωσης. Έχετε μας πείτε αύριο, κύριε Βιαννίδη, πράγματα για αυτά. Να προσθέσω κάτι, μια και είναι και η ειδικότητά μου και βεβαίως, και για τα όνειρα, για τα σύμβολα που ήταν. Και η ερώτηση σας είχε κάνει η κυρία Παλικάρα πριν. Τα όνειρα, τα σύμβολα και πώς γινόταν η εγκύμηση. Αυτό ακριβώς. Αλλά ήθελα εδώ να προσθέσω λιγάκι το οποίο έχει ακριβώς αυτό που λέγαμε σε σχέση με το σήμερα. Είναι απλά η γνώση, είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η σύνθεση με το ιερό. Τι γινότανε, για αυτό που είπαμε για τη γεωγραφία, το ότι πράγματι ήταν επιλεγμένοι χώροι, φαίνεται το Ασκληπείο της Επιδαύρου, μας λέει ο μύθος ότι κατασκευάστηκε κάτω από τις ίδιες οδηγίες του ίδιου του Ασκληπιού. Ότι μεταφέρθηκε ορυκτό και με τα λεύματα από τη Μαγνησία, γιατί περιείχε μέσα μαγνητίτη, το γνωρίζανε τότε, και φέρανε και το απλώσανε σε μια τεράστια έκταση στην Επίδαυρο, εκεί που χτίστηκε αργότερα το Ασκληπείο. Ότι φύτευαν πάνω σε αυτό το χώμα συγκεκριμένα τα βότανα και τα θεραπευτικά φυτά, αλλά ακόμα και το απλό γρασίδι ή τα χόρτα που έτρωγαν οι κατσίκες και τα ζώα εκεί. Από το γάλα της κατσίκας ήταν το μόνο και η αποκλειστική τροφή που δίνανε στα φίδια, ήταν οι παρίες με γιώτα, ήταν κάτι ξανθόφιδα περίπου ενός μέτρου, τα οποία τα είχαν μέσα στο ναό, ήταν εκπαιδευμένα φίδια, τα οποία παίζαν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εγκύμηση. Και παρίες. Οι παρίες, έτσι όπως ονομαζόντουσαν. Και βλέπουμε ότι ακόμα και η τροφή του φιδιού ήταν διευθετημένη από ψηλά.
Όλες... Εποπτικά. Εποπτικά, γιατί έχουμε να κάνουμε, όπως είπαμε, με την αποκατάσταση της ενέργειας, με την εναρμόνιση με την κοσμική τάξη. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν κοιτούσαν μόνο ένα σώμα, αλλά έβλεπαν και μια ψυχή και ένα πνεύμα. Το σύνολο. Ακριβώς αυτό το σύνολο το παίρναν από την αρχή. Από την αρχή μέχρι το τέλος όλη τη διαδικασία. Είναι τόσο πυκνός ο λόγος που έχετε και οι δύο και τόσο αναλυτικό συνάμα, αλλά επίσης και ξεκάθαρος, διότι είναι πολύ καθαρά όπως μας τα λέτε, που όλα δείχνουν πως υπήρχε μια πολύ μεγάλη χαμένη γνώση σήμερα, την οποία προσπαθούμε να την ξαναφέρουμε. Θα μιλήσω πάνω σε αυτό που είπε ο Άγγελος ο Διανύτης, για την αρμονική σύνθεση της ζωής. Δηλαδή, τα Ασκληπία επιφέραν την αρμονία. Και η μυθολογία σου λέει ποια είναι η αρμονία. Περνάει ο Ηρακλής ή ο Οδυσσέας κάποιους άθλους, γιατί αγνοεί την αρμονία μέσα του. Mm-hmm. Σήμερα έχει χαθεί παγκόσμια η αρμονία. Άρα, έστω και ένας άνθρωπος να γνωρίσει αυτά και να τα πράξει στη ζωή του, το βίωμα. Έχει επιφέρει την αρμονία και επιδρά στο σύνολο. Άρα ζητούμενη αρμονία. Πάμε να δούμε το τελευταίο ήχο. Η δικιά μας καταρχήν και μετά τον άλλο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε στο τελευταίο ήχο. Mm-hmm. Τι θέμα έχουμε. Γιατί έχουμε, επειδή εμάς 13 χρόνια εκδίδουμε το ήχο, έτσι. Και προσπαθούμε αυτό ακριβώς να κάνουμε, να δώσουμε γνώση. Αυτό είναι το τελευταίο ήχο. Αρμονία. Δεν το ξέρατε. Το ξέρω, δεν το ξέρατε, κύριε Δαρδάλη. Ότι είναι στο τελευταίο. Είναι στο τελευταίο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Από ό,τι μου είχατε πει, πιο παλιά ήταν που ασχολείστε. Ναι, λόγω τώρα το τελευταίο τρέχετε. Δεν το έχω δει, όχι. Το τελευταίο, κοιτάξτε, αυτό που κυκλοφορεί τώρα, μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη, μετά. Αρμονία. Η απόκριφη μουσική επιστήμη των αρχαίων Ελλήνων. Εδώ πιάνουμε το μουσικό τη κομμάτι. Μουσική. Η μουσική. Ήταν και η ιατρική κατανοητή. Α, μπράβο. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται. Και το θέατρο. Αυτό είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τελευταίο τεύχος στη χώρα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Αρμονία, η απόκριμη μουσική επιστήμη των αρχαίων Ελλήνων, οι μυστικές θυσιαστικές λειτουργίες των Δελφών, τι έγινε στους Δελφούς, ο αστερισμός της Παρθένου στις ελληνικές μυητικές παραδόσεις, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, και βεβαίως η μόδα των Γκρίκλης και οι κίνδυνοι πολιοχεύουν, ένα άλλο κομμάτι που είχε κάνει με το σήμερα αλλά και με το αύριο, πιστέψτε με, και άλλα πολλά σημαντικά θέματα. Φίλες και φίλοι, αποκτήστε το ήχο, κυκλοφορεί κάθε μήνα. Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος, το 128, θα είναι μέχρι την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται. Μετά δεν έχει, γιατί θα βγει το αμέσως επόμενο, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ή γραφτείτε και συνδρομητές. Στο 210-38-46-76, στο 211-70-50-171 και 172. Τηλεφωνείτε και τώρα και για τα κοσμήματα που έχουμε βγάλει και για την άλλη τη μεγάλη την προσφορά που βγάλουμε τώρα στις οθόνες μας, εδώ, γιατί ακριβώς. Έχουν γραφτεί στο ηχό. Αυτή είναι η προσφορά. Απίστευτα κείμενα, καταπληκτικά άρθρα. Και η μεγάλη προσφορά που κάνουμε σήμερα είναι αυτή εδώ. Δύο μεγάλα βιβλία για την ελληνική προϊστορία της παγκόσμιας. Εδώ, η ελληνική προϊστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Πάρα πολύ σημαντικό. Διότι εδώ αποδεικνύουμε ότι η μυθολογία όντως υπήρχε και όντως αυτά που τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται έχουν συμβεί. Πού πήγανε. Ξέρω πολύ καλά πως έχετε ασχοληθεί με το θέμα των υπερβορίων, για παράδειγμα, κύριε Δαρδανέ. Οπότε γνωρίζετε. Κάποια ομιλία. Ναι, ναι. Την άνοδο αυτή, το έχουμε και θέμα. Να, υπερβόροι Έλληνες. Άλλο θέμα εδώ. Πού πήγανε, τι συνέβαινε. Δεν ήταν Έλληνες, αλλά. Είχαν σχέση με την Ελλάδα μεγάλη. Κατά τον μύθο. Η μετανάστευση των Ελλήνων που πήγαν από την Ελλάδα στην υπερβορέα. Αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι, οι υπερβόροι. Είναι μια θρηλυκή κατάσταση τη μυθολογία και τη ιστορία που είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά μην μπούμε σε αυτό. Δεν θα μπούμε, αλλά εμεί πιστεύουμε πω υπήρχαν και πιστεύουμε πω είχαν πάει οι Έλληνε επάνω. Έχουμε τα στοιχεία για το Stonehenge, το μεγάλο αυτόν ναό, τον ελληνικό ναό του Ηλίου. Γιατί από Έλληνε χτίστηκε. Έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τα μυκηνιακά εγχειρίδια στο Stonehenge. Χαραγμένα πάνω και όλη την μυθολογία, όπως για τον Παρθολάνο που αναφέρεται στην Ιρλανδική μυθολογία, το 2640 πήγε στην Ιρλανδία η Πάτροκλος, όπως το λένε τα έπι των υπερβορίων, των Ιρλανδών συγκεκριμένα, κοινό των υπερβορίων, μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, και διάφορα άλλα θέματα από το ηχόρ, πολλά ηχόρ, δύο βασικά βιβλία επίσης, τα μυστήρια του Ποσειδώνος και η λατρεία των τα μυστήρια του Ποσειδώνος και οι Τελχίνες, εδώ είμαστε. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν 6 βιβλία ουσιαστικά, γιατί έχω ένα βιβλίο εδώ και στην επόμενη, εδώ. Άλλα 6, 3, 7, με συγχωρείτε,
Έχουμε ουσιαστικά, ναι, 13 βιβλία τα οποία δίνουμε, τα προσφέρουμε σε όλους εσάς, σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, όπως βλέπετε στις οθόνες σας. Τα δίνουμε λοιπόν τηλεφωνώντας στο 210-38-40-676 και 211-70-50-171-172. Πάρτε τα, αποκτήστε τα, δυναμώστε τις βιβλιοθήκες σας, τις γνώσεις σας, αποκτήστε στοιχεία. Και αυτό κάνουμε ακριβώς μέσα από το ΙΧΟΡ 13 ολόκληρα χρόνια που έχουμε τη χαρά να το εκδίδουμε. Και επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα τώρα το οποίο έχουμε και να μας πείτε, θέλουμε κύριε Βιαννίδη, ότι μεταξύ εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε και να κλείνετε και τα κοσμήματα και τα ΙΧΟΡ μαζί με τα βιβλία και όλα τα άλλα οποία προσφέρουμε από την εκπομπή μας. Και πάμε να δούμε, κύριε Βιαννίδη, το μεγάλο αυτό θέμα, πώς γινόταν η εγκύμηση. Ακουγόντως εγκύμηση. Αναλύσαμε τι είναι η εγκύμηση. Πώς γινόταν, έστω ας πούμε, πώς ερχόταν ο κύριος Τριβουλίδης για να πραγματοποιήσει εγκύμηση. Τι θα έκανε? Θα περνούσε μέσα από μια σειρά από διαδικασίες. Θα τον υποδεχόντουσαν στο πρώτο, στο περίβολο του ναού, χωρίς να μπαίνει μέσα κατευθείαν για εγκύμηση, αλλά θα δεχόταν κάποιες πρώτες υπηρεσίες. Οι πρώτες υπηρεσίες θα φτάνανε μέχρι στο σημείο μιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που όμως μπορεί να περιλάμβανε μέχρι και μικρές αφεμάξεις, διάνοιξη αποστημάτων ή ανατάξεις οστών, όλα αυτά πριν ακόμα μπούμε για την εγκύμηση. Ανατάξεις οστών. Ναι, ναι, βρισκόμασταν, έχουμε να κάνουμε με τραυματισμούς, με ατυχήματα, με τέτοια θέματα, τα οποία δεν έχουμε να κάνουμε με μια υποβόσκουσα ασθένεια, η οποία θα χρειαστεί παραπάνω, αλλά μια πρώτη αντιμετώπιση. Μένω σε αυτό, στο θέμα των ανατάξεων, γιατί πολλές φορές μπορεί τα οστά μας να μην είναι σε σωστή θέση και εμείς να μην το γνωρίζουμε εξαιτίας του άγχους, της στεναχώριας. Αλλάζει από ότι είμαι σε θέση αυτά να τα γνωρίζω και βεβαίως ακούω και τον αντίλογο αν δεν είναι έτσι. Δηλαδή δημιουργεί κάποιες δυσμορφίες οι οποίες δεν φαίνονται. Περπάτημα προς τα μπροστά. Σκολίωση, σκολίωση. Έτσι. Ναι. Και αυτά εξηγούνται και ψυχικά. Ναι. Άρα κάνει ανατάξεις. Έχουν κάποια. Θα σας βάλουμε λοιπόν για ανατάξεις, κύριε. Εάν ήταν η ανάγκη. Αν συνεχιζόταν αυτή δηλαδή μια πρώτη επίδεση, αν ήταν κάποιο τραύμα, κάποια πληγή, η οποία χρειαζόταν καθαρισμό, γινόταν αυτό. Για να έχουμε τι, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Αυτή είναι η πρωτοβάθμια. Αυτό το οποίο έπαιρνε ο ασθενής, ερχόταν την πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως ερχόταν. Κατόπιν άρχιζε αυτή η πορεία, που είναι μια καθαρά πορεία ενός προσκυνητή προς το θείο. Εκεί έρχεται να κάνει αυτό που τονίστηκε, η μουσική και η παρακολούθηση της τραγωδίας. Γιατί παρακολουθούσαν τραγωδίες στην Επίδαυρο. Έχει να κάνει με την ψυχική κάθαρση. Μάλιστα. Με το να μπορέσω να συμπάσχω με τα δρόμενα. Άρα περνώ όλες αυτές τις φάσεις της ψυχικής διεργασίας μέχρι την τελική κάθαρση που οδηγεί και η τραγωδία. Έτσι, οπότε αυτό είχε ένα έντονο, μια έντονη επίπτωση μέσα στον ψυχισμό του ασθενή. Στην Επίδαυρο, για παράδειγμα, έχουμε και ένα τεράστιο χώρο, νομίζω 5.000 τετραγωνικά, που είναι ένα ξενοδοχείο μέσα στο χώρο του Ασκληπίου. 5.000 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Κοιμόντουσαν εκεί οι ασθενείς. Οι ασθενείς. Και πιο έξω κοιμόντουσαν και κάποιοι δικοί τους, γιατί κάποιος μπορεί να ερχόταν συνοδεία, ας πούμε. Δηλαδή, τι λέμε εδώ? Λέμε πως υπάρχει ένα οργανωμένο κέντρο. Ναι, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς και το μέρος που είχαν επιλέξει έχει να κάνει με την Αύρα. Οργανωμένο κέντρο, νοσοκομείο, μοναστήρι. Ήταν ναός. Μοναστήρι με την έννοια, το λέω για να καταλάβει ο σημερινός άνθρωπος, ότι οι ιερείς ζούσαν εκεί εφόρου ζωής. Δεν είναι δηλαδή ναός που πας και έρχεσαι. Είχαμε δηλαδή ένα μόνιμο σε εισαγωγικά ή εκτός ιερατείων. Ιερατείων θεραπευτών. Όχι ιερατείων. Γι' αυτό είπα εντός ή εκτός. Αυτοί είναι θεραπευτές όμως. Όμως υπήρχε με... Και είναι και επιστήμονες. Ναι, βέβαια. Υπήρχε ειδοποιώς διαφορά όμως με ανάλογα... με ανάλογους ναούς, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο που είχαν τους ναούς της Ίσιδος, όπου και εκεί εφαρμόζαν κάποιο είδους εγκύμηση. Εκεί όμως δεν ήταν οργανωμένο προς τη θεραπεία, ήταν καθαρά προς τη λατρεία της Ίσιδας και θα έλεγα αυτή ότι... Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό ήταν η οργάνωση, ήταν ακριβώς αυτό. Επάνω στην ίαση συγκεκριμένη. Είναι πρακτική, και ήταν επάνω στην πίστη, στη λατρεία της θεάς. Και το θείον. Υπήρχαν και τα δύο. Yeah. Αλλά το θείον, η ερώτηση είναι, ο άνθρωπος αναζητά το θείον γιατί
πρέπει να καταλάβει και νιώθει ότι είναι και ο ίδιος θείον. Ε? Ακριβώς. Είπε ο κύριος Δαρδανός ότι όταν επηρεάζει το άτομο, επηρεάζει στην ουσία και το σύνολο. Έτσι. Βεβαίως. Άρα νιώθει τη θεία του υπόσταση. Τη θεία του υπόσταση, την πνευματική του πλευρά, να το λέμε απλά σήμερα. Mm-hmm. Και για να το βάλω απλά, λέμε, υπάρχει και ένα ρητό που λέει ο σοφός λαός μας, ότι ο ιατρός επιδένει, ο Θεός επουλώνει. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μόνο που μας θεραπεύει δεν είναι κάποιος γιατρός κάτι εκεί έξω, αλλά είναι οι εγγενείς θεραπευτικές δυνάμεις που έχουμε όλοι μέσα μας. Πάντως ο Σκληπιός ερχόταν στο όνειρο. Ερχόταν στο όνειρο, με αυτό ήταν η όλη ιστορία. Ώστε να μπορώ να συντονιστώ από το επίπεδο, όπως είπαμε, αν δούμε τη γεωγραφία αυτή, αντί να είμαστε στη χώρα της ασθένειας, χρειάζεται να συντονίσω και να εστιάσω τη συνειδητότητά μου, να την εναρμονίσω στο επίπεδο της θεραπείας. Δηλαδή, μάλιστα, να ξυπνήσω, να διεγείρω τις εγγενείς θεραπευτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η συνάντηση με τον Ασκληπιό. Μισό λεπτό. Να ξαναβάλουμε από την αρχή. Να συνοψίσουμε. Ήρχεται λοιπόν ο ασθενής, του κάνατε την αφέμαξη, εάν χρειάζεται, ή επούλωση των τραυμάτων. Είχε ένα προηγούμενο στάδιο. Προηγούμενο. Που ο ασθενής υπήρχε μια συνέντευξη. Α, μάλιστα. Τι σημαίνει συνέντευξη? Γιατί η λογική των ασκληπιών είναι ότι δεν θεραπεύεις το σώμα αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Εκτός και αν υπάρχει αμυγός σωματική ασθένεια, έσπασε ένα πόδι κτλ. Θεραπεύεις την ψυχή ως αιτία της νόσου. Mm-hmm. Άρα καταγράφεις τα πάντα γύρω από την ασθενή για να δεις πού βρίσκεται ψυχικά. Είπαμε πριν για την αρμονία. Η αρμονία είναι η υγεία στο σώμα. Η δυσαρμονία είναι η ασθένεια. Άρα, εάν εγώ είμαι αρμονικός, τι σημαίνει αρμονικός? Αν είμαι ένα μουσικό όργανο, να παίζω αρμονικά, να είμαι κουρδισμένος, να μην είμαι φάλτσος. Η ασθένεια είναι το φάλτσο. Παίρνοντας λοιπόν τον ασθενή ο ιερέας, βλέπει πού φαλτσάρει εντός εισαγωγικών, πού δεν είναι αρμονικός, ως ολότητα, ολιστικά, όλος ο άνθρωπος, και μετά επιλέγει τη θεραπεία. Αυτό που γίνεται σήμερα όμως. Αυτό γίνεται και σήμερα. Τελευταία δηλαδή. Είναι μια μέθοδος επιλεγμένα με συγκεκριμένους ασθενείς και σε συγκεκριμένα ολιστικά κέντρα. Αυτό ακριβώς είναι ο Ασκληπιός, η ολιστική σκέψη. Ολιστική ιατρική λοιπόν. Η ολιστική ιατρική. Άρα λοιπόν τον παίρνουμε, τον περνάμε συνέντευξη. Συνέντευξη, ψυχογράφημα θα λέγαμε σήμερα. Τη γεωγραφία. Γιατρείται ψυχολόγηση τον χρόνο. Όπως θα έπρεπε ένας ψυχολόγος, όπως παίρνει μια συνέντευξη ακριβώς. Αν έχει χάσει το σκοπό του, την αρμονία του, που ο σκοπός για τους Έλληνες είναι η ευδαιμονία. Η αρμονία, μεγάλη κουβέντα, δηλαδή. Και έλεγε ο Δημόκριτος. Ευδαιμονία. Έλεγε ο Δημόκριτος ότι η ευδαιμονία, δηλαδή η ευτυχία θα λέγαμε σήμερα, δεν κατοικεί ούτε στο χρυσάφι ούτε στα πολλά βοσκήματα. Mm-hmm. Κατοικεί μες στην ψυχή του ανθρώπου ο Θεός, ο δαίμον. Έλεγε ο Δημόκριτος, ο ατομικός φιλόσοφος. Άρα πρέπει, είμαστε το σπίτι του δαίμονα. Της θεότητας, της αρμονίας. Τώρα όπως σας ακούει ο κόσμος. Και ακούει τη λέξη αυτή που έχει καταντήσει. Έχει καταντήσει, είναι αρνητικά. Ναι, ναι. Έχουνε δαίμον. Δαίμον σημαίνει στα αρχαία πνεύμα ή θεός ή ενδιάμεσος. Ο σοφός, ο δαίμον. Δαίμον, όπως το. Ναι. Αυτός ο οποίος γνωρίζει, έχει καμία σχέση με. Ο καλός δαίμονας, αν λέγαμε. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη σύγχρονη. Στη σύγχρονη ψυχολογική θεώρηση, mm-hmm. ο δαίμον αντιστοιχεί σε αυτό που ο Ρομπέρτο Σαντζόλι, ένας μεγάλος ψυχολόγος Ιταλός, ονόμασε για πρώτη φορά αυτό που λέμε σήμερα και είναι τριμμένη έννοια, ανώτερος εαυτός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η καλύτερη μας πλευρά, το υπερσυνείδητό μας. Αυτή ακριβώς είναι η θεία μας υπόσταση. Ο κουρδισμένος μας εαυτός. Ο εναρμονισμένος. Αυτό που έλεγε ο Σοκράτης το δαιμόνιον του. Μπράβο. Αυτό είναι ο ανώτερος εαυτός του. Και υπάρχουν μάλιστα και συγκεκριμένα καταγραφές πώς επικοινωνούσε ο Σοκράτης με αυτό το δαιμόνιο. Υπάρχει γιατί όταν ήταν στην. Με τον εσωτερικό του εαυτό δηλαδή. Και στο... και... Ακριβώς, και με τον Αλκιβιάδη. Ναι. Πεθαίνοντας ο Σοκράτης, είπε να αφιερώσουν ένα κόκορο στον Ασκληπιό. Ακριβώς. Τα τελευταία του λόγια. Μάρκος Αυρήλιος επίσης, θεραπεύτηκε από την ασθένεια της ύπαρξης. Θεωρούσαν στην αρχαιότητα του το να ζεις είναι ασθένεια. Γιατί παίρνει σώμα. Παίρνεις εμπειρίες αρνητικές, τα συναισθήματά σου δυσλειτουργούν. Πώς σε ένα άλλο επίπεδο δηλαδή. Πας σε ένα άλλο επίπεδο. Και μια και είπαμε Μάρκος Αυρήλιος και πάμε στη στοική σκέψη. Σε αυτόν και στη στοική σκέψη. Υπάρχει ένα ρητό του Επίκτητου, το οποίο είναι και η βάση για τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία σήμερα. Είναι αυτό που έλεγε, ότι ταράσουν δε τους ανθρώπους ούτε τα πράγματα, αλλά το περί των πραγμάτων δόγματα. Δεν μας ταράζουν, λέει, οι καταστάσεις, ο θάνατος, η ασθένεια, ο χωρισμός, το διαζύγιο, η πολιτική κατάσταση, αυτή καθ' αυτή, αλλά το πώς ερμηνεύω, το πώς
τι δόγμα σχηματίζω για το χωρισμό, για την πολιτική κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα και τι άλλο γίνει. Άρα η διαφορά δηλαδή μεταξύ της διαταραχής και της θεραπείας και της υγείας, της εναρμόνισης, ήταν μια αλλαγή ερμηνείας. Μάλιστα. Ένα κλικ. Φτιάχνω ένα μύθο θεραπευτικό εκεί που έχω δομήσει ένα μύθο το οποίο με διαταράσει. Έτσι γίνεται προσέγγιση σε σύγχρονε τακτικέ. Ακριβώ. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι ο κεντρισμό, όταν βρίσκομαι γύρω από τον εαυτό, αυτό είναι μια διαταραχή τη τάξη. Ζητώ να κάνω αυτή τη μεγαλύτερη διαδρομή που μπορεί να κάνει ποτέ ο άνθρωπο. Να βγει από το εγώ και να μπει στη θέση του εμεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαδρομή. Αυτό πάμε να κάνουμε στι 3 Μαρτίου εμεί. Πάμε να βγούμε από το εγώ και να μπούμε στο εμεί. Όλοι μαζί. Το εύχομαι να είναι απαρχή θεραπεία. Έτσι. Μα είναι αρχή θεραπείας για όλους μας. Μηδενός εξαιρεμένου, μηδέ του ομιλούντος. Διότι όλοι ακριβώς πάσχουμε σήμερα. Έτσι. Και κοιτάξτε όμως εδώ κάτι πολύ σημαντικό που είπαμε πριν. Και βγαίνει από τη συζήτηση. Ίσως δεν έγινε άμεσα αντιληπτό. Μάρκος Αυρήλιος, τα είσαι αυτόν. Ποιος είναι ο Μάρκος Αυρήλιος? Είναι αυτοκράτορας της Ρώμης. Mm. Και είναι φιλόσοφος. Και γράφει βιβλία. Και τα γράφει πού, σε ποια γλώσσα? Στην ελληνική. Εντάξει, Μάρκος Αυρήλιος θα είσαι αυτό. Ήταν τα αγγλικά της εποχής. Ναι. Στοϊκός φιλόσοφος. Μα και θα έπρεπε να είναι σήμερα τα ελληνικά της εποχής. Δηλαδή να είναι σε όλο τον κόσμο και όχι τα αγγλικά. Ελληνικά. Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη. Ακριβώς. Αυτά θα προσπαθήσουμε, Μαρία, να τα αλλάξουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η πραγματικότητα τότε, να αυτό που είπαμε, ότι οι άνθρωποι τότε με τους ανθρώπους του σήμερα, ένας κοσμοκράτορας ουσιαστικά, σαν να λέγαμε ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι μόνο είναι φιλόσοφος, αλλά δεν τρέπεται να το πει και προς τα έξω, να βγάλει την προσοχή και να γράψει και βιβλία, και ούτε παρεξηγείται και ο κοσμοκράτορας. Άρα οι άνθρωποι ζουν με άλλο τρόπο, έχουν βρει άλλο κλειδί για αυτό που κάνουν. Και όσο μπορούν, προσπαθούν να το ανοίξουν. Αυτό έχουν βρει έναν άλλο μύθο. Έναν άλλο μύθο. Έτσι. Γιατί... αυτό είναι ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, τον οποίο βιαίως, αυτός είναι ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, τον οποίο βιαίως κατέστειλαν και ανέστειλαν αυτό όλο το σύστημα το οποίο υπήρχε και λειτουργούσε και για τον πολύ κόσμο. Διότι οι Θέρμες ήταν δημόσιες, ας πούμε. Πού είναι οι Θέρμες σήμερα, ε? Απλώς ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τα Ασκληπία δεν μπόρεσαν να κλείσουν με το διάταγμα του Ιστινιανού που να κλείσουν οι φιλοσοφικές σχολές. Δηλαδή με το τέλος του 529, λέτε. Ναι. 200 χρόνια μετά. Το επίχριστιανισμού υπήρχαν και δεν υπήρχε άλλη μέθοδος. Mm-hmm. Και όσον αφορά για το ότι βιαίως καταστέλλεται ή καταστρέφεται ένας πολιτισμός, αυτό είναι ένας βιόρυθμος ιστορίας που τίποτα δεν καταστρέφεται αν είναι ισχυρό. Και καλώς καταστράφηκε ιστορικά, άμα το δούμε, γιατί είχε παρακμάσει κάτι. Δηλαδή, ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρείται. Μην το ανοίξετε το θέμα τώρα. Θεωρείται κορυφαίος αυτοκράτορας, αλλά είναι εξαίρεση στους αυτοκράτορες της Ρώμης. Του Νέρονα, του Καλιγούλα και των προηγούμενων. Μην το ανοίξετε, γιατί έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Είναι... και θα πρέπει και εγώ να τοποθετηθώ και δεν θέλω. Πάντως πιστέψτε με, υπήρχαν πάρα πολύ σοβαροί αυτοκράτορες, πάρα πολλοί ελληνιστές αυτοκράτορες, οι οποίοι κατεκδιώχθησαν, η μνήμη τους διεστράφει, έτσι, και παίρνουμε άλλη εικόνα από αυτή που είχαν. Έτσι. Μην πάμε όμως αυτό, γιατί είναι άλλο κομμάτι που θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Το ζητούμενο είναι ότι, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και μετά το διάταγμα του 529, όπου του Ιστινιανού, με το γκρέμισμα των ναών, των βιβλιοθηκών κλπ, η παπαγόρευση των Θεοδοσίου και τα Θεοδοσίου, ναι, μετά και το κλείσιμο της Αθηνικής Σχολής των Αθηνών, εξακολουθούν να υπάρχουν τα Ασκληπία. Και οι εγκυμήσεις μεταφυτεύθηκε κατευθείαν μέσα σε μια πρακτική που είχε να κάνει τώρα πλέον με την χριστιανική κοσμοθεώρηση. Δεν καταργήθηκε, δεν μπόρεσε να καταργηθεί, γιατί ήταν ριζωμένη στη συνείδηση του κόσμου. Απλά πιο μετά σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν όμως τα σύμβολα. Έπεφταν για εγκύμηση και βλέπανε τον Κοσμά και τον Διαμαντινιανό. Βλέπανε τον Τάδε Άγιο, ο οποίος είχε συγκεκριμένες ασθένειες. Αλλά μετά καταργήθηκαν όμως, γιατί σήμερα δεν έχουμε. Όταν παίρνεις ένα σύμβολο και το αποκόπτεις από τις έννοιές του, από το πλαίσιο του, και το βάζεις, το μεταφυτεύεις αυτούσιο σε κάτι άλλο, σε ένα ξένο πλαίσιο, χάνει όλη του τη δύναμη, χάνει όλη την ουσία. Έγινε από ουσία, έγινε τύπος πλέον. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι δεν αρκεί να πάρουμε τα αρχαία σύμβολα και να τα βάλουμε, ας πούμε, στην εποχή του ίντερνετ ή των πολυκατοικιών. Να πάμε στην ουσία και στη μεταλαμπάδευση. Να πάρουμε την ουσία του συμβολού, όχι τον τύπο. Πολύ ωραία. Πρέπει να περάσουμε σε ένα διάλειμμα.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Κουρύμπα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εγώ έχω μείνει άφωνος, κανονικός βομβαρδισμός με πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες. Πάρα πολλές πληροφορίες και από τον κύριο Δαρδανό. Κύριο Δαρδανό. Για τα γνήσια σπα, τα αρχαία ελληνικά. Οι θέρμες που έλεγε ο κύριος Πεξή. Ασκληπία. Τι να πω, ήταν πολυεπίπεδη ίαση, ψυχοσωματική. Εκεί φαντάζομαι, αν μπορούσαν να αναβιώσουν αυτά, θα μπαίνεις άρρωστος και να γίνεις άλλος άνθρωπος, καινούριος. Σε όλα τα επίπεδα. Πολυεπίπεδη. Το σύστημα ίαση. Το θέλει αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο, κύριε Τριβουλίδη. Ποιος θέλει την ίαση. Ακούστε με κάτι, επειδή το ακούω πολλές φορές, μου δίνετε μία αφορμή. Λέει, και εμείς τι θα κάνουμε, λέει τώρα. Εμείς πώς θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και άστα και δεν βαριέσαι και πάει. Δηλαδή τι έκανε. Παραδώσουμε. Να τα πεθάνετε όλοι, να πεθάνουμε κι εμείς, να τα παραδώσουμε. Τελειώσαμε, σβήσαμε. Σωστό. Μα αυτό είναι. Και συνέχεια αρνητικά και αν και εφόσον και πώς και έτσι. 3 Μαρτίου, δείχτω. Μάλιστα. Δείχτω τώρα εδώ πέρα για να καταλάβετε ότι όλα πρέπει να αλλάξουν από εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να φτιάξουμε το όραμα. Λοιπόν, αν το πιστέψουμε, θα αλλάξουμε τα πράγματα. Θα δώσουμε μια άλλη στροφή. Και ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν είναι μόνο για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Γιατί ο κόσμος ολόκληρος θέλει ένα τέτοιο μοντέλο. Το ζητάει ένα τέτοιο μοντέλο. Και ίσως να το εφαρμόζει, γιατί όπως είπατε και οι δυο σας προηγουμένως, στο εξωτερικό γίνονται κάποιες τέτοιες προσπάθειες. Αλλά να θέλει να δει εδώ την πηγή. Πού είναι η μάνα αυτής της ίασης? Πού είναι η μάνα του ανθρωπισμού? Εδώ η πατρίδα είναι αυτή, η Ελλάδα. Και ο οικουμενικός ελληνικός τρόπος ζωής, που είναι για όλους τους ανθρώπους, όλη τη φιλία, ανεκρατήτως χρώματος, γλώσσης, πιστεύω, είναι ένας τρόπος που τον είχαμε εμείς σε όλα τα πράγματα και τον χάσαμε. Λοιπόν, 3 Μαρτίου, φίλες και φίλοι, Νοβοτέλ, να δώσουμε όλο το παρόν. Η αίθουσα, είπαμε, είναι 800 ατόμων. Εκεί θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί αυτούς, γενικά λέω εγώ, κάποιος πρέπει να τους σταματήσει. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό σε όλο τον κόσμο, αυτή η αισχρή κατάδια ο ξεπεσμός. Εμείς λοιπόν θα βρεθούμε εκεί για να δούμε πώς νόμιμα, βάσει του ελληνικού συντάγματος, βάσει των νόμων πάντα, πώς μπορούμε να ενεργήσουμε. Γιατί ξέρετε, αυτό το σύστημα, το πολύ ωραίο σύστημα όπως έχει φτιαχτεί, έχει κάτι χαραμαδίτσες. Αυτές τις χαραμπάδες, όταν τις βρεις, μπορείς να τις πιάσεις και με τα χέρια σου και να τις ανοίξεις έτσι, γιατί είναι ήδη ανοιχτές. Αρκεί να τις ξέρεις. Ξέρουμε τα δικαιώματά μας. Ξέρουμε μόνο τις υποχρεώσεις μας. Πλήρωσε εκείνο, πλήρωσε τ' άλλο. Ποια τα δικαιώματά σου? Ξέρετε ότι ο καθένας από εσάς που μας βλέπετε τώρα, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, για παράδειγμα, για τον πολιτιστικό μας, θησαυρούς, για τους αρχαιολογικούς χώρους. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί εγγράφως στις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων και να ζητήσει να πάρει απάντηση. Για το τι, για το ποιο λόγο, επί παραδείγματι, ο τάδε αρχαιολογικός χώρος μένει κλειστός, για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, για ποιο λόγο είναι έτσι εκείνο, για ποιο λόγο. Βομβαρδίστε τους με έγγραφα, αλλά με αριθμό πρωτοκόλλων. Διότι αυτό λέει. Θα κάνεις λοιπόν ένα κείμενο, θα βάλεις αριθμό πρωτοκόλλου, θα το πρωτοκολλήσεις και είναι υποχρεωμένοι να σου απαντήσουν. Ό,τι και να σου απαντήσουν, έχεις πάρει ήδη, έχεις κάνει ένα βήμα. Έχεις κινητοποιήσει τα πράγματα. Άμα δεν κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα αυτό όμως, έτσι, και μάθουμε τα δικαιώματά μας. Δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν θα πούμε, άιντε, τέλειωσε, μας λιώσανε, μας κάνανε και να ακούμε συνέχεια θλίψη αυτό. Μα γιατί? Γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι πρέπει να κάνουμε και πώς αυτό πρέπει να το κάνουμε χωρίς πολλές ιαχές, χωρίς πολλή βαβούρα, να το κάνουμε οργανωμένα, όμορφα, νόμιμα, έτσι, σεβόμενοι τις επιταγές αυτού του κράτους και των χαραμάδων σχισμών που έχει αφήσει ορθάνυχτες. Λοιπόν, 3 Μαρτίου, 7 η ώρα, Νοβοτέλ. Ελάτε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα είναι και άλλοι ομιλητές βεβαίως. Και θα τοποθετηθούμε και από εκεί πέρα θα καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει συνέχεια. Κύριε Τριβουλίδη, εσείς. Σχετικά με αυτά, βλέπω ότι εντός ο μικρού χρονικού διαστήματος ο κόσμος παίρνει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Βλέπουμε ότι τελικά πηγαίνουμε στο μέλλον, βαδίζοντας πίσω προς το παρελθόν. Όχι με ότι γινόμαστε αρχαιολάτρες και διάφορα πράγματα, ότι πηγαίνουμε πίσω χωρίς βάθος, αλλά παίρνουμε πληροφορίες οι οποίες ήταν κρυμμένες, οι οποίες είχαν χαθεί για κάποιους συγκεκριμένους συσκεμμένους λόγους
Και βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται και στο εξωτερικό, όπως πολύ καλά είπατε, σε πολλές ιατρικές καταστάσεις. Και έχει ακόμα πολύ πλούτο αυτή η χώρα. Πολύ πλούτο, έχει, στο αυτό, οποίο αυτό μπορεί είναι. Να εμπλουτίσει και να μπολιάσει το σάπιο δέντρο που μας έχουν γύρω μας. Πρέπει να γνωρίσουμε, να βγάλει λοιπόν, καινούργιο καρπό. Πρέπει να γνωρίσουμε περισσότερο, έτσι. Τι είχαμε. Ο πλούτος δεν είναι στο παρελθόν, είναι στο παρόν και είναι μέσα μας. Έτσι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και όπως υπόθηκε από τον Άγγελο πριν, ζούμε ήδη έναν φάλτσο μύθο, ένα λανθασμένο μύθο, γιατί όλα μύθος είναι τελικά. Τι θα πιστέψεις. Και τι προωθεί το σύστημα. Ήδη η επιστήμη ξέρει ότι η πίστη είναι η πιο ισχυρή δύναμη στον εγκέφαλο. Η ίαση προέρχεται καταρχήν από την πίστη. Yes. Αν πιστέψεις ότι είσαι ασθενής, αν πιστέψεις ότι είσαι άμυρος, ότι είσαι υποχείριο κάποιον, ό,τι πιστέψεις είσαι. Yes. Αν πιστέψεις στον Ηρακλή, στον Οδυσσέα, στον Θησέα, άνθρωποι που δεν τον βάζουν κάτω, που πιάνουν το πρόβλημα και το λύνουν στη ρίζα του. Αν είχες αυτά τα πρότυπα μέσα σου, και αυτό δεν περιμένουμε από το κράτος να μας τα καλλιεργήσει, ο καθένας οφείλει να μελετήσει αυτά τα πρότυπα. Αυτό είναι πραγματική επιστροφή στις ρίζες. Έτσι, να μελετήσει αυτά τα πρότυπα. Κάποτε τα βλέπαν όμως. Ναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό τώρα. Ναι, πρέπει όχι, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Όσο περιμένουμε από την περιραίωσα κατάσταση που είναι σάπια, θα περιμένουμε κάτι σάπια. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Βαρελάς, αυτά βλέπαμε κάποτε. Δηλαδή. Έβγαινες σε έναν χώρο και έβλεπες το άγαλμα του Ηρακλέους, το άγαλμα του Διός, το άγαλμα της Αθηνάς, του Περσέως, του τα τι. Και έπαιρνες ένα σύμβολο. Έπαιρνες έναν ενθουσιασμό, διότι μετά πάμε και στο κάλος. Πάμε στην ομορφιά. Και τώρα βλέπεις τον πεσμένο Ήκαρο. Ένα αρχέτυπο. Ήκαρο. Το κάλος είναι ένα αρχέτυπο. Δεν είναι ένα αρχέτυπο το κάλος. Η ομορφιά, η φύση η όμορφη, η καθαριότητα δεν είναι αρχέτυπα. Που ομορφαίνουν την ψυχή τους, την ψυχή σου. Ανήκουν στην ψυχική γεωγραφία. Αυτό έχει και μια φυσιογραφία, η οποία αντικατοπτρίζεται μέσα μας. Φυσιογραφία. Αυτό ακριβώς. Πάμε να δούμε τα σύμβολα πάλι, κύριε Τριβουλίδη. Παρακαλώ να δείξουμε τα σύμβολα στις οθόνες μας, ούτως ώστε να τηλεφωνείτε, να παίρνετε σύμβολα και αρχέτυπα ελληνικά και βεβαίως να τα έχετε και πάνω σας. Πάμε να δούμε λοιπόν το κηρύκιο του Ερμού. Το κηρύκιο του Ερμού, πολύ δυνατό σύμβολο. Πάμε στο επόμενο, το γοργόνι, το αρχαϊκό, αποτροπαϊκό. Αποτροπαϊκό, δηλαδή αυτό που απομακρύνει, το είχαν στις ασπίδες τους οι προγονείς μας, το είχαν πάνω στους ναούς, ούτως ώστε να απομακρύνει την αρνητική ενέργεια. Και αν το πιστέψεις, σε ενδυναμώνει. Είναι αυτή η μέδουσα αυθυποβολής. Είναι το κεφάλι της μέδουσας λοιπόν, κομμένο, έτσι, από τον Περσέα ή τον Βελερεφόντι. Εδώ έχουμε το ίδιο σε μια ωραιοποιημένη έκδοση, κλασικής περίοδου και ελληνιστικής περίοδου. Την κεφαλή της μέδουσας, το ξαναδούμε παρακαλώ πιο σιγά αν θέλετε κύριε Βαρελά. Την κεφαλή της μέδουσας λοιπόν με τους όφιστους ελισσόμενους ήταν αυτό που πάγωνε τον αντίπαλο, έτσι δεν είναι. Όποιος έβλεπε την κεφαλή της μεδούσης κατά την παράδοση κοκάλωνε, έμενε ακίνητος και με τετράποτο σε πέτρα. Για τους εχθρούς του. Και ξέρετε αυτό, εδώ κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει να κάνει... Γιατί είναι σύνθετο το κομμάτι, με τις ιαχές για παράδειγμα. Στις πολεμικές τέχνες για παράδειγμα υπάρχουν ιαχές με τις οποίες ο αντίπαλος μένει έτσι. Κοκαλώνει. Λοιπόν, όπως στην αρχαιότητα γνωρίζανε ακριβώς άλλη μία γνώση τις πολεμικές ιαχές που είχαν. Το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και το 40-41 με το αέρα. Ναι, και αυτό ακριβώς, αυτά είναι τα αρχέτυπα τα οποία έρχονται. Όπως το αλαλά, η πολεμική κραυγή των Ελλήνων που επιβιώνει μέχρι σήμερα το αλαλά. Που επιβιώνει το αλαλά. Στη Μέση Ανατολή. Έχετε δει στη Μέση Ανατολή τις γυναίκες που κάνουν με το στόμα τους, με τη γλώσσα τους ένα θόρυβο. Αυτός ήταν ο θόρυβος που έβγαζε. Σου δημιουργεί ρίγη, άμα το ακούσει. Δεν έχω ζήσει στη Μέση Ανατολή, έχω ζήσει στην Αίγυπτο. Αυτό ακριβώς, δημιουργεί... αυτό ακριβώς ο ήχος αυτός, το αλαλά, που, αυτό που βγάζουν οι γυναίκες αυτές σήμερα, γιατί πώς μεταφέρονται οι γνώσεις έτσι. Μόνο ακούσει 5-6 να το κάνουν αυτό, τρελαίνεσαι. Φανταστείτε τώρα ένα στράτευμα 40-50 εκατοχιλιάδων. Να βγάζει αυτή την κραυγή, τι γίνεται ο αντίπαλος. Αυτά είναι που δεν ξέρουμε. Αυτά είναι που έχουμε χάσει. Λοιπόν. Μήπως αυτά τα πήραν εκεί οι Ινδιάνοι πολεμιστές αργότερα. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Στο προηγούμενο, παρακαλώ. Εδώ έχουμε τον Διόν. Ξαναβλέπουμε λοιπόν τη Μέδουσα, το αποτελεσματικό σύνολο. Διόνυσος. Τον αρχαϊκό. Ποιο σιγά, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Ναι. Ο αρχαϊκός. Ο αρχαϊκός Διόνυσος, επιβλητικός. Έτσι έχει αυτό το μεγαλόπρεπο και μπορούμε να πούμε βασιλικό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και τον Ρόδακα. Τον Ρόδακα με το στέμα το οποίο έχει τον Κισό. Mm-hmm. Και βλέπουμε και κάτι τις κουκίδες, τις μικρές τις τελίτσες είναι, συμβολίζει και τα σταφύλια. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το επόμενο παρακαλώ.
Εδώ έχουμε την Αθήνα με πάρα πολλά σύμβολα πάνω στο κράνος της. Εδώ, μπορείτε να μας πείτε τα σύμβολα, κύριε Τριβολίδη. Τα σύμβολα ξανά έχουμε. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα υπέροχα κοσμήματα που είναι μοναδικά υπογεγραμμένα από τον κύριο Τριβολίδη έρχονται και στο σπίτι σας, αρσμένα, με courier, στην πολύ χαμηλή τιμή την οποία βλέπετε, πραγματικά για τέτοιες δημιουργίες, σε ειδικό κουτάκι, με ειδικό για να το κρεμάτε, κορδόνι. Δέρμα, έχουμε την σφίγγα στη μέση. Ποια έχουμε τη σφίγγα, μάλιστα. Έχουμε δύο πήγασους, δεξιά και αριστερά, κατέρευθεν τη σφίγγος. Μάλιστα. Στο κέντρο του κράνους έχουμε το γοργόνιο. Κανονικά ήταν στο στήθος, αλλά επειδή βάζω μόνο κεφάλι, το έβαλα πάνω στο κράνος. Mm-hmm. Άρα και αποτρεπτικό. Αποτρεπτικό. Μάλιστα. Και δεξιά και αριστερά στις φτέρυγες, το οποίο δεν φαίνεται από εδώ πέρα, είναι σόγλυφα ανάποδα η κουκουβάγια. Πολύ που άμα ποτέ κατέβαιναν αυτοί οι φτέρυγες, θα το βλέπουμε ανάγλυφο. Mm-hmm. Το επόμενο, παρακαλώ. Εδώ είναι το καινούργιο μας κομμάτι που είναι ο Απόλλων. Κεφαλή του Απόλλωνος, του Θεού του Φωτός. Του Φωτού Θεωτός, της Μαντικής. Mm-hmm. Με τις 7 απολύξεις, ακτίνες. Συμβολίζει τον ίδιο τον ήλιο. Ο πατέρας του Ασκληπιού, έτσι. Όντως. Σε σχέση με το θέμα του. Εμπνεύστηκαν οι καλλιτέχνες και φτιάξαν και τον κολοσσό της Ρόδου από αυτό, με τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου την εποχή εκείνη. Και ο Ασκληπίος δεν είχε τυχαίο πατέρα, έτσι. Και δεν είχε και τυχαίο. Φάρμακο. Άμα πάτε πίσω στην Αθηνά, να στην Μέδουσα, συγγνώμη. Στην Μέδουσα, ας πάμε πιο πίσω στη Μέδουσα. Ναι. Μάλιστα, εδώ. Ο Περσέας έδωσε το αίμα της Μέδουσας στην Αθηνά. Θεωρείται λοιπόν ότι ο Ασκληπιός θεράπευε με τα μπουκαλάκια από το αίμα της Μέδουσας. Τι η αρτηρία και η φλέβα κάνανε διαφορετική δουλειά. Η αρτηρία έφερνε στη ζωή. Γι' αυτό ο Ασκληπιός κατακεραυνώθηκε, είχε γνώση πώς να ανασταίνει ανθρώπους και τον κεράυνος ο Δίας. Η φλέβα, η ανάποδα, δεν το θυμάμαι τώρα, έπαβε τη ζωή. Έπαβε τη ζωή. Είχε στα χέρια του δηλαδή, συμβολικά το αίμα της Μέδουσας. Mm-hmm. Αυτά είναι σύμβολα στη μυθολογία. Και τον υπόλοιπο δεν ανάστησε ο Ασκληπιός. Ναι, είναι σύμβολα αυτά στη μυθολογία. Και τον υπόλοιπο. Είχε δηλαδή την τέχνη του πώς να δίνει και να παίρνει τη ζωή. Και προσέχετε να δείτε, είναι κάτι που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Γιατί η ίδια ουσία που μπορεί να μας δηλητηριάσει μπορεί ακριβώς και να μας θεραπεύσει. Πολύ σωστά και το δηλητήριο μπορεί να γίνει δηλητήριο και μπορεί να γίνει και το αντίδοτο. Παράκελσος είχε πει: η διαφορά του φάρμακου από το φαρμάκι είναι η δοσολογία. Έτσι. Το αίμα τέλος δηλαδή είναι ίαμα. Το ίδιο το αίμα είναι ίαμα. Το αίμα της Έδουσας είναι και ίαμα. Γιατί και άμα κάνουμε τον αναγραμματισμό, δεν βγαίνει ίαμα. Εγώ δεν λέω τυχαία τώρα, έτσι. Όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια τυχαία γλώσσα, όπως μας λέει ο κύριος, η κυρία Ρεπούση, η κυρία Διαμαντοπούλου. Σιγά τώρα, εμείς μάθουμε αγγλικά. Και τα αγγλικά, ως γνωστόν, είναι μια φοβερή σε νοήματα γλώσσα. Περιληπτική, δεν χρειάζεται να τη λέξει. Αστευόμαστε εδώ. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι της γλώσσας είναι τεράστιο θέμα. Γιατί το αίμα στον αναγραμματισμό να κάνει ίαμα, λέω εγώ τώρα. Τυχαίο. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Πάμε να δούμε, γιατί έχει σχέση με αυτό που είπατε, κύριε Δαρδανέ. Που είπατε για το αίμα, το οποίο ήταν και ίαμα. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα για τον Απόλλωνα που είπαμε και με τη Ρόδο. Και στο το άγαλμα της Ελευθερίας, που έχουν φτιάξει οι Γάλλοι και το έκαναν δώρο στην Αμερική, είναι ο φωτοφόρος Απόλλωνας, ο οποίος υπάρχει. Αυτή είναι η κεφαλή. Στο μουσείο. Και έχουμε, και έχουμε την κεφαλία αυτή σε αρχείο ανάγλυφο με τις ακτίνες στις φωτοβόλες, διότι το φωτοστέφανο όσο γνωστό είναι αρχείο ελληνικό. Αυτό που λέμε φωτοστέφανο, οι ακτίνες, γι' αυτό το λόγο από την Πομπιεία, από το Ερκολάνο που γίνανε οι ανασκαφές και βγήκανε οι διάφορες μορφές της αρχαιότητας, θεότητες με φωτοστέφανο, έτσι. Φωτοστέφανο και κίτρινο μάλιστα. Και με ακτίνες. Φοβερό. Στο χρώμα του ήλιου. Φοβερό. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Και εδώ έχουμε τον Απόλλων σε πιο μικρή κλίμακα. Το αδελφικό ε. Το αδελφικό ε. Πολύ ωραία. Το αδελφικό ε. Μπορεί να το παρακίνετε και αυτό. Όλα τα σύμβολα λοιπόν. Ό,τι θα μπορούμε περισσότερα θα βγάζουμε. Κύριε Τριβολίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Διότι σκοπός μας είναι να διοχετεύουμε ελληνικά σύμβολα, να βγάζουμε και ο κόσμος να διαβάζει την ανάμνηση, λέμε εμείς τώρα. Την ανάμνηση. Και ο κόσμος να διαβάζει τα σύμβολα. Έτσι. Να προσθέσω κάτι. Το βλέπω στην οθόνη, δεν αποτυπώνεται πιστά. Καμία σχέση. Η δουλειά είναι εκτός από πολύ όμορφο και απίστευτη λεπτομέρεια. Εμείς που το έχουμε προβλήματα και από κοντά και το φοράμε. Ναι, γιατί εμείς τα φοράμε. Για να καταλάβει. Εμείς δεν διδάσκουμε, τα έχουμε και μεταφοράμε. Έτσι, έχω και εγώ εδώ πέρα. Να τα πάρει ο κόσμος να τα συγκρίνει. Εντάξει, με την οθόνη. Λοιπόν, δεν υπάρχει οτιδήποτε κάνουμε, ορίστε. Εγώ, επειδή αγαπάω πολύ το Διόνυσο, εδώ παρακαλώ, έχω το Διόνυσο. Έτσι, εδώ είναι ο Διόνυσος. Και τον φοράω και είναι πάνω μου.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τα βιβλία τα οποία έχουμε. Ξαναλέω, τη μεγάλη προσφορά που κάνουμε τα βιβλία, πολύ γρήγορα να το δούμε στις οθόνες μας. Πάμε να δούμε τα 12 βιβλία και ηχόρ στις οθόνες μας. Τη μεγάλη προσφορά που κάνει η εκπομπή μας. Αυτά ακριβώς. Είναι λοιπόν 13. Το πολύ καλό βιβλίο του Θανάση του Αγγελόπουλου, «Η ελληνική προϊστορία του παγκόσμιου πολιτισμού». Το δεύτερο είναι σχετικά με τα μυστήρια του Ποσειδώνος και τους Τελχίνες. Και βεβαίως, εδώ τα βλέπουμε, και βεβαίως και τα ηχόρ, τα βλέπουμε εδώ, 12 στο σύνολο, 12 στο σύνολο βιβλία, γιατί όπως είπαμε το ηχόρ είναι βιβλίο, το οποίο το δίνουμε μόνο 40 ευρώ και έρχονται στο σπίτι σας. Να φανταστείτε μόνο το βιβλίο για τη μυθολογία, το κόδες αυτό το βιβλίο άνω των 400 σελίδων, η κανονική του τιμολόγηση είναι στα 25 ευρώ, με πίνακες μέσα, μυθολογικούς, που επαληθεύουν τα δεδομένα της μυθολογικής εξάπλωσης, αλλά ιστορικής ουσιαστικά, των Ελλήνων. Και λένε ότι ναι, η μυθολογία ήταν ιστορία. Τηλεφωνείτε λοιπόν, κλείνετε τα βιβλία μας. Το ηχόρ είναι μια εγκυκλοπαίδεια, τεράστια θέματα μέσα για να διαβάσετε, διάφορα θέματα. Πάρτε λοιπόν ηχόρ και βιβλία στο σπίτι σας, μόνο με 40 ευρώ. Και θα ήθελα τώρα, κυρία Παλικάρα, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Σας βλέπω, έχετε θέματα να ρωτήσετε. Βλέπω εδώ τις ερωτήσεις σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι που είπατε πριν και για τα φάρμακα, τον κύριο Βιαννίτη. Έχει αύριο να μας πει ο κύριος Βιαννίτης, να μην το ξεχάσουμε. 7 η ώρα, Δωδώνης 36 στον Βρονό. 7 να μαζευόμαστε, ναι, θα ξεκινήσουμε εκείνη την ώρα περίπου. Το πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την ψυχοθεραπευτική διάσταση της ελληνικής μυθολογίας, τα όνειρα και την εγκύμηση. Αύριο. Λοιπόν, 7 η ώρα στον Κορνό θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε, θα αρχίσουμε 7 και 4, 7 και 20. Θα έχουμε το πολύ αυτό μεγάλο θέμα από τον κύριο Βιαννίτη, με ελεύθερη είσοδο, επαναλαμβάνω, για όλες και όλους. Παρακαλούμε. Είπαμε ότι η κοίμηση βοηθάει στην ψυχοθεραπεία. Όμως σήμερα χρησιμοποιούμε πάρα πολλά φάρμακα, διότι έχουμε χάσει λίγο τη γνώση του τότε, και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τα όνειρα ώστε να μας φέρουν την ίαση? Ότι, ναι, σαφέστατα. Γιατί οτιδήποτε ουσία βάζουμε στο σώμα μας επηρεάζει και την ονειρική διάσταση, αυτό που λέμε το ονείρεμα. Δεν χρειάζεται να πάμε στα φάρμακα. Σε πολύ απλό καθημερινό επίπεδο, άμα φας βαρύ φαγητό, πολλά λιπαρά, λίγο πριν κοιμηθείς, θα επηρεάσει και τα όνειρα και τον τρόπο με τον οποίο κοιμάσαι. Έτσι, σαφέστατα λοιπόν ότι τα φάρμακα, συγκεκριμένες ουσίες, επηρεάζουν και υπάρχουν φάρμακα τα οποία αυξάνουν την ονειρική δραστηριότητα και υπάρχουν και ουσίες οι οποίες καταστέλουν την ονειρική δραστηριότητα. Αυτές είναι ουσίες που καταστέλουν, δηλαδή, είναι κυρίως και τις περιόδους αυτές που ονομάζουμε REM, τις γρήγορες κίνησης των ματιών όπου ονειρευόμαστε, αντί να είναι από 20 λεπτά μέχρι 40 λεπτά, 3 έως 5 φορές το βράδυ που το βλέπουμε, το κάνει 10 λεπτό περίπου. Δηλαδή, κύριε Βιαννίτη, μας μιλάτε για μια τεχνική παραγωγής ονείρων, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αυτό, σαν ερώτηση. Με συγκεκριμένες ουσίες. Με συγκεκριμένες, όχι μόνο διατροφικές ουσίες, με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό που υπάρχει. Υπάρχει τρόπος, δηλαδή, στα ασκληπία, αυτή είναι η ερώτηση. Υπήρχε, ναι. Υπήρχε ειδικό ποτό με βότανα που το δίνανε πριν την εγκύμηση. Τι λέτε? Μείναμε μέχρι το πρώτο στάδιο στην εγκύμηση που μας εξηγούσατε πριν. Ότι ναι. Μετά με την τέλεση των. Ειδικό ποτό. Ειδικό ποτό με βότανα που έχει βρεθεί, υπάρχει καταγεγραμμένη. Καταπραϊντικές ιδιότητες, υπναγωγικές επίσης ιδιότητες και αυτά. Βότανα, μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Όταν έφτανε σε αυτή τη διαδικασία και είχε περάσει την πρώτη περίοδο, με την περίοδο τον που. Περάσαμε τον κύριο Τριβουλίδη, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Μετά το θέμα παρακολουθούσε. Θέλω θεραπεία. Εκεί που έχουμε. Του κάναμε συνέντευξη. Να τα ξαναπούμε, γιατί ο κόσμος θα μας παρακολουθεί. Τον κάναμε συνέντευξη, λοιπόν. Μπήκα μέσα, μου κάνανε συνέντευξη. Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εσύ μην μιλάς, κύριε. Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Να μην πω ότι μου είπαν. Όχι, πολλά λες. Σε περνάνε λοιπόν συνέντευξη, σε περάσαμε. Σε βάλαμε μέσα, έτσι δεν είναι, συνέντευξη πρώτα. Όπως κάνει και τώρα ο οικογενειακός γιατρός. Ναι, οικογενειακός γιατρός. Σου λέει το ιστορικό. Ναι. Τον είδαμε πόσο ισορροπημένος ή ανισόρροπος είναι. Περάσαμε στη δεύτερη φάση, τον κάναμε αφέμαξη, εάν χρειαστεί. Αν είχε, επούλωση των τραυμάτων. Τι άλλο του κάναμε? Παρακολούθησε, είπατε, θεατρικά δρόμενα. Καθαρισμούς, καθαρμούς τώρα, καθαρμούς που έχουν να κάνουν με λουτρά, με νερό. Η χρήση του ύδατος. Τον κάναμε μπάνιο, λοιπόν. Η χρήση του ύδατος ήταν πάρα πολύ σημαντική σε αυτό. Μπράβο. Να πάμε στο ύδωρ, λοιπόν. Άρα μπαίνουμε πάλι στο κομμάτι του ύδατος. Κάθαρση.
μέσω ύδατος. Ας το δούμε όμως στη διάσταση που είχε βάλει στην αρχή πολύ σωστά ο κ. Δαρδανός, ότι αυτό είναι μια τελετή, είναι μια τελετουργία, δεν είναι μια απλή πρακτική, δεν είναι μια απλή πρακτική κάνω μπάνιο, σωστά, είναι μια σωστά τελετουργία η οποία με εισάγει σε μια μυητική διαδικασία. Ο καθαρμός είναι τελετουργικός. Ακριβώς. Και για αυτό το λόγο, ίσως, λέω εγώ τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος προς το τέλος της ζωής του, όταν συναισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα αναχωρήσει, αυξάνει τα τελετουργικά λουτρά. Λέω, για να το σχεδούμε και σε αυτή την, γιατί σε αυτή τη διάσταση, τι κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος λίγο πριν πεθάνει, λουτρά και ύμνους. Ύμνους και λουτρά. Και πάλι με τρεχούμενα νερά, πάλι καθαρά, τρεχούμενα, αμόλυντα, δεν μπορεί να γίνει. Μην αυτή ξεχνάμε άλλωστε, αυτό το πράγμα. Και όλοι, έτσι κι αλλιώς, τα περάσματα από το ένα επίπεδο στο άλλο, πάντα χαρακτηριζόντουσαν από το στοιχείο του ύδατος. Είναι ο αχέροντας, ο οποίος υπάρχει, ένα ποτάμι δηλαδή. Πάντα υπάρχει αυτό το οποίο μας περνάει από την ζωή στο θάνατο και αντίστροφα, ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι. Έτσι λοιπόν. Πάνω σε αυτό, να σε διακόψω. Ναι. Η βάση της θεραπείας ήταν η γνώση του θανάτου. Μπορεί να ακούγεται αυτό οξύμορο. Θεραπεία είναι ζωή, ο θάνατος είναι αφαίρεση. Τι εννοούμε? Ο Ασκληπιός ήταν εχθόνιος θεός. Δηλαδή είχε πεθάνει, γιατί είχε αναστήσει νεκρούς από το Δία και δρούσε υποχθόνια, δρούσε ως πνεύμα πλέον, ως κάτι που ζούσε στον κάτω κόσμο. Γιατί οι Έλληνες πίστευαν ότι η θεραπεία και του σώματος και της ψυχής έρχεται από τη γνώση του θανάτου? Όπως λέει και ο Πλάτων, η φιλοσοφία είναι η γνώση του θανάτου. Σπουδή θανάτου. Το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, η πραγματική θεραπεία. Γιατί όλες οι ασθένειες που κάνουμε οφείλονται στον πρωταρχικό φόβο, στην πρωταρχικό άγχος, στην πρωταρχική αγωνία για τη ζωή που έχει ένα τέλος. Και αν εμείς λυτρωθούμε από αυτή την αγωνία, από αυτό το τέλος, καθαρίσει ο νους μας από τις σκέψεις της συμπίεσης και της αγωνίας και του άγχους, θα δούμε τη ζωή καθαρά, λυτρωτικά, σαν ένα μικρό παιδί που δεν φοβάται το θάνατο και κάνει, παίζει με τη ζωή. Τέλεια. Άρα έχει δυνατότητες στη ζωή. Δεν έχει μια ρουτίνα, μια εργασία, ότι πρέπει να βγάλω χρήματα, πρέπει να είμαι καλός σύζυγος, πρέπει να είμαι καλός πατέρας κτλ. Άρα η γνώση θανάτου, συγγνώμη, η γνώση θανάτου είναι καθοριστική. Ζω σημαίνει ξέρω να πεθαίνω. Ζω σημαίνει δεν φοβάμαι να πεθαίνω. Δεν φοβάμαι. Όπως η Κούρη. Και σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ψυχοθεραπευτές του καιρού μας, ο Ίρβιν Γιάλομ, έχει μάλιστα ασχοληθεί ιδιαίτερα και με την αρχαία ελληνική σκέψη. Έχει και ένα βιβλίο στον κήπο του Επίκουρου, θεραπεύοντας ακριβώς το άγχος του θανάτου. Και λέει αυτό ακριβώς, ότι ναι, μεν ένα μεγάλο φάσμα διαταραχών προέρχονται ακριβώς από τον ασυνείδητο, ασυνειδητοποίητο φόβο για το θάνατο, το οποίο εκφράζεται σε πολλές πλευρές, αλλά και πώς στην ουσία η θεραπεία η ίδια εμπεριέχει την επίγνωση της θνητότητας. Γιατί η μη επίγνωση της θνητότητας, το να φερόμαστε δηλαδή σαν να διαρκούμε για πάντα, γιατί έτσι ζούμε τη ζωή μας, νομίζοντας ότι θα ζούμε για πάντα, εάν πιστεύαμε, αν ξέραμε πραγματικά ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ξυπνήσω αύριο το πρωί ή ότι θα κοιμηθώ το βράδυ και θα πέσω να κοιμηθώ, θα ζούσα την τελευταία, αυτή τη μέρα σαν η τελευταία μέρα της ζωής μου. Και αν θα έχεις όμως και τα επίπεδα μετά που ανοίγονται, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ε? Λέω. Τότε ανοίγονται. Τότε ανοίγονται. Εάν μόνο ζεις με την επίγνωση ακριβώς της θνητότητας και μάλιστα ο Ίρβιν Γιάλομ χρησιμοποιεί και τη σκέψη και την προσέγγιση του Επίκουρου κυρίως, που έχει να κάνει πάνω για τον θάνατο, για όλα αυτά τα οποία. Το βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες και στον χριστιανισμό. Ο Χριστός που θεραπεύει είναι αυτός που πάτησε το θάνατο. Ναι, αυτό είναι αυτά που μεταδίδονται αρχιτυπικά. Καλό σε όλες τις θρησκείες. Καλό είναι να λέγονται βέβαια. Άρα, ότι έχουν και προηγούμενα. Βλέπουμε όμως και προηγούμενα και από παντού. Βλέπουμε όμως το θέμα Ανάσταση πώς προϋπάρχει στον χριστιανισμό. Ξέρουμε για τον Ασκληπιό, ξέρουμε για τον Απολλώνιο, τον Διανέα. Ο σκοπός είναι τα δόνια μυστήρια. Ο σκοπός είναι ακριβώς πώς ο άνθρωπος θα κατανοήσει το φόβο του θανάτου. Θα συνεχίσουμε τη θεραπεία μου. Τον έχουμε έτσι, λοιπόν, αφήσει, θεραπεία, τον έχουμε αφήσει θα με τον Μπουρνούζη τώρα. Η αναμονή είναι λυτρωτικό. Να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε πριν μπούμε στην εγκύμηση. Για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι.
Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και νομίζω ότι είχαμε στη σύνοψη. Είχαμε μπει στη σύνοψη πλέον με τον κύριο Διανύτη για. Τον έχουμε τώρα, έχει κάνει το καθαρτήριο λουτρό. Και περιμένουμε τον Μπουρνούζι. Και τώρα προχωράμε στάδιο. Πού τον πάμε? Τον πάμε στον περίβολο που περιβάλλει γύρω-γύρω το Άβατο. Το Άβατο είναι η σκηνή, το μέρος όπου γίνεται η εγκύμηση. Η θόλος. Ναι, είναι μέσα στο ναό που υπάρχει μάλιστα εκεί στην Επίδαυρο και υπήρχε ένα τεράστιο προσωπείο του Ασκληπιού, το οποίο το φωτίζανε με δύο δάδες και φαινόταν σαν τα μάτια, τα μάτια να βγαίνει το φως. Ήταν πολύ έτσι, υποβλητική η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να φτάσει εκεί έμπαινε τώρα μια διατροφική επιλογή, η οποία έχει ξεκινήσει από την αρχή, αλλά τώρα μπαίνουμε σε μια νηστεία για να οδηγηθεί στην εγκύμηση. Άρα να πούμε ότι η νηστεία συνηθίζεται στην αρχαία Ελλάδα. Από την αρχή, με το που πλησίαζε στην Επίδαυρο, αρχίζαν οι διαιτητικοί περιορισμοί, απαγορεύσεις ή συγκεκριμένες οδηγίες. Mm-hmm. Για την εγκύμηση πηγαίνανε και σε ένα επίπεδο παραπάνω. Μάλιστα. Που είχε να κάνει με την. Πολλές φορές ήταν και αποχή τελείως. Αποχή από το κρέας περισσότερο. Μόνο νερό. Ανάλογα την περίπτωση, δεν ήταν όλο για όλους. Ήταν ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα και με τη συνέντευξη και ανάλογα με τον. Πάντα ήταν οι Ζάκορες ιερείς, ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι. Ζάκορες ιερείς. Και υπήρχαν και γυναίκες επίσης που ήταν θεραπενίδες. Ιέριες. Δεν ήταν ακριβώς ιέριες, ήταν βοηθοί, ας το πούμε, των. Θεραπευτών ιατρών. Των θεραπευτών ιατρών, οι οποίες είχαν συγκεκριμένες αποστολές. Όταν έφτανε το βράδυ, ήταν πάλι ένα δρόμενο. Η εγκύμηση τώρα εδώ μεταβαλλόταν σε ένα δρόμενο, ήταν σε μια τελετουργία. Ατομική, κύριε Βιάννη. Όχι, ήταν ομαδική. Συλλογική. Ήταν ομαδική. 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 Μάλιστα. Όπου πάρα πολύ. Τώρα μπαίνανε σε μια διαδικασία όπου τη λιγότουσαν με υφάσματα μάλινα και βαμβακερά, τα οποία τα λεγόταν αέρια, τα αέρια. Και ήταν άσπρα, έτσι σαν σάβανο, όπως τα λέγαμε σήμερα. Από το ερήφιο. Που ήταν συνήθως το κατσίκι ή το πρόβατο που οι ίδιοι προσέφεραν ως θυσία και ήταν η αμοιβή του νοσοκομείου. Ναι, βεβαίως. Και το δέρμα του ζώου που προσέφεραν οι ίδιοι γινόταν το θεραπευτικό, γιατί ξέρουμε το μαλλί έχει μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, το θεραπευτικό μέσο και αυτό. Εκεί υπήρχε. Καθώς τη λιγότουσαν μάλιστα, εκείνη τη στιγμή σε κάποιους δίνανε και τρώγανε κάποια συγκεκριμένα σαν κουλουράκια. Ναι. Τα οποία ήταν φτιαγμένα με αλεύρι και κυρίως είχαν και μέλι μέσα, γάλα και είχαν και μέλι. Mm-hmm. Και τα τρώγανε αυτά ακριβώς τη στιγμή που σου τυλίγανε με τα αέρια, με τα υφάσματα αυτά. Το θέμα είναι και κάπως πρακτικό, γιατί αφήνανε μερικά ψυχαλάκια, ψυχουλάκια, αφήνανε ανάμεσα στα υφάσματα και πάνω και γύρω. Και αυτά αργότερα, τώρα έπεφτε, καθώς έπεφτε τώρα και το βράδυ, υπήρχε ένας αυλός ο οποίος άρχισε να παίζει μια υποβλητική μουσική. Άρα μπαίνει και η μουσική μέσα στον δρόμενο. Βέβαια, υπήρχε μια μουσική, μια φλογέρα η οποία έπαιζε μια μελωδία, ένας αυλός που έπαιζε μια υπνοτιστική κατά βάση μελωδία. Mm-hmm. Υπήρχαν τότε ιερείς που κάναν τη μεγάλη επίκληση στον Ασκληπιό και αυτή γινόταν με έναν συγκεκριμένη εκφορά του λόγου. Μάλιστα. Και μαζί με τη συνοδεία της, του αυλού, της μουσικής, υπήρχε μια επαγωγή σε ύπνωση, όπως ονομάζεται σήμερα. Επαγωγή ήταν δηλαδή μια σε διαδικασία που, όπου σε βάζει σιγά σιγά σε βαθύτερα επίπεδα του νου και σε καταβυθίζει μέσα στο ίδιο το υποσυνείδητο. Και ήταν στην ουσία μια, σήμερα την εφαρμόζουμε αυτή στην υπνοθεραπεία, στην εφαρμογή της θεραπευτικής ύπνωσης. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια, μόνο που το ονομάζουμε με άλλους τρόπους, επιστημονικούς τρόπους. Κύριε Διανύτη, επειδή όλα αυτά είναι διαδικασίες και είναι και ώρες, μέρες προφανώς, πόσο περίπου εσείς πιστεύετε πως ήταν το διάστημα αυτό που ετελεί το δρόμενον, το όλον δρόμενον? Αν εξαρτάται, μπορεί να ένας οικέτης ασθενής να έμενε εκεί πέρα για μία μέρα ή να έμενε μέχρι και μια εβδομάδα. Παραπάνω. Ξέρετε δηλαδή την πάθηση, ας πούμε. Ναι, εξαρτάται από την πάθηση, από την κατάσταση. Από τη συνέντευξη, όπως μας είπε πριν ο κύριος Δαρδανός, έπαιρνε πρώτη συνέντευξη και έκρινε. Και όπως είπαμε, δεν φτάναν όλοι στο επίπεδο της εγκύμησης, αυτό το τελευταίο στάδιο. Εμείς έτσι όπως είμαστε αλωτριωμένοι, κάποια χρόνια θα θέλαμε από εκεί. Έτσι δεν είναι? Μην το λέμε. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έθιξαμε, ότι πολλούς δεν τους θεράπευαν επίτηδες. Δεν τους θεράπευαν. Ναι, ναι. Θεωρούσαν ότι ψυχικά θα θεραπευόσουν αν έμενες ασθενής. Γιατί είχες διαπράξει μία ύβρη. Όπως ας πούμε ο Απολλώνης ο Τιανέας, ο μεγάλος φιλόσοφος της πλατωνικής, είναι στην εποχή του Χριστού γεννήθηκε,
Δούλευε σε ένα σκληπείο στην Μπέργαμο και πήγε κάποιος που είχε σκοτώσει μια γυναίκα. Μάλλον ήταν μύχος και είχε κοιμηθεί μια γυναίκα και είχε σκοτώσει τον άντρα της. Και του βγάλανε το μάτι για αυτό το λόγο. Πάει εκεί και λέει: θέλω να μου θεραπεύσει το μάτι. Του το πληγώσανε. Βλέπει ο Απολλώνιος Αιτιανίας τη συνέντευξη. Βλέπει, εννοώ, είδε πάνω του mm-hmm. ότι αυτός έχει διαπράξει, γιατί είχαν την ικανότητα να βλέπουν πάνω σου πράγματα που έχεις κάνει. Μάλιστα. Αυτό δεν το έχουμε θίξει πολύ. Τι σημαίνει αυτό, είναι τεράστιο κεφάλαιο που δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Αύριο στην ομιλία στις 7 η ώρα ο κ. Βιαννίδης, φαντάζομαι, θα μας το αναλύσει. Και του είπε αυτόν να μην το θεραπεύσετε. Έχει καταγραφεί αυτό. Μάλιστα. Και αυτόν δεν θα το θεραπεύσετε και τον. Ο Απολλώνιος Αιτιανίας, ο οποίος έκανε και θαύματα. Ήτανε και ιερέα στα σκληπεία. Άμα διαβάσετε τον Απολλώνιο Αιτιανία την ιστορία του, θα δείτε περίπου πώς λειτουργούσαν τα σκληπεία. Ακριβώς. Φτάνουμε λοιπόν εκεί σε αυτή την κατάσταση με τον ύμνο, την επίκληση και τον ασκληπιό, με την υπνοτιστική μελωδία. Αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά όλοι για ύπνο και αρχίζουν να βυθίζονται μέσα στον ύπνο αυτόν. Είχαν πιει επίσης και αυτό το ποτό που λέγαμε. Από τα βότανα τα διάφορα. Από τα βότανα τα διάφορα, επίσης καταπραγητικά, όλα για να τους βυθίσουν σε μια βαθύτερη κατάσταση. Μάλιστα. Τότε και μετά από λίγο ανοίγανε οι πύλες οι εσωτερικές και βγαίνανε τώρα οι αίριες, αυτές οι βοηθοί που ήταν με τους Ζάκορες, και μαζί τους έβγαιναν και τα κυπαρίες, τα ξανθόφυδα, τα οποία ήταν ειδικά εκπαιδευμένα και πηγαίνανε πάνω στους ασθενείς, ψάχνανε αυτά τα ψίχουλα από τα κουλουράκια. Αλλά κάνανε και άλλες εργασίες. Έχουμε και μία αναπαράσταση όπου βρίσκεται ένα τέτοιο φίδι από ασκληπείο στην πλάτη του ασθενούς, ενώ είναι στην κλίνη και εκτελεί αυτό το έργο αυτό ακριβώς. Τώρα. Πηγαίνανε και γλύφανε πληγές. Πηγαίνανε και κουλουριαζόντουσαν επάνω ακριβώς από ίσες πληγή. Αν δεν ήταν πληγή, αλλά ήταν εσωτερικό το χτύπημα, πάθηση, ακριβώς στο μέρος όπου υπήρχε η πάθηση. Κύριε Βιαννίδη, όλα αυτά που μας έχετε πει και οι δυο σας σήμερα είναι μοναδικά και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά, θα το πω, ότι μια χαμένη γνώση για κάποιους λόγους υπάρχει ακόμα χαμένη και κρυμμένη. Είναι όμως ευχάριστο και πιστεύω πως είμαστε της ιδίας απόψεως, όλοι μας εδώ σήμερα, ότι αυτές οι γνώσεις σιγά σιγά ξαναέρχονται στην επιφάνεια. Έτσι δεν είναι? Κύριε Μπεξή, αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κέριο σήμερα, κέρια σημασίας το να το τονίζουμε. Ναι, πράγματι είμαστε σε μια κρίση. Ναι, πράγματι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας κρατάνε σε απόλυτο έλεγχο, σε ισοπαίδωση. Πρέπει να δώσουμε όμως και από την άλλη πλευρά, μην αγνοούμε ότι απέναντι στην κρίση υπάρχουν και πολλοί σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δίνουν μια πολύ θετική απάντηση απέναντι σε αυτή την κρίση. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί προσφορά ο εθελοντισμός. Το λέω σε ένα επίπεδο Α. Σε ένα άλλο επίπεδο. Έχετε δίκιο. Σε ένα άλλο επίπεδο, προσωπικά γνωρίζω και μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο να ενδιαφέρεται για αυτά του είδους τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Να ενδιαφέρεται για τη θεραπεία. Να μην μασάει αμάσιτα, να μην καταπίνει αμάσιτα οτιδήποτε του δίνεται από εκεί έξω, αλλά να έχει ένα φίλτρο κριτικής εγρήγορσης και αξιολόγησης, το οποίο το οδηγεί πράγματι στο να ξαναθυμηθεί, να ξαναβρει ίσως αυτή την πηγή όπου υπάρχει μέσα. Γιατί δεν χρειάζεται να μάθουμε κάτι καινούριο. Χρειάζεται απλά να θυμηθούμε αυτό ανάμιση. Που ήδη γνωρίζουμε. Ανάμιση. Πλατωνική ιδέα. Ανάμιση. Κάθε γνώση είναι γνώση και μια ανάμνηση, έτσι, μια ενθύμηση. Γιατί ενδιαφέρεται. Γιατί ενδιαφέρεται, ακριβώς. Ακριβώς. Να δώσουμε, πιστεύω ότι αυτό όλο και περισσότερο, κινήσεις, γίνονται κινήσεις από ανθρώπους, γίνονται συζητήσεις, ψαχνόμαστε. Μάλιστα. Και σαν λαός και σαν άνθρωποι. Και αυτό απλώνεται και σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο μόνος πολιτισμός, μα ο μόνος είναι, που έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στην οικουμένη. Τα μοίρασε, τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε το τι θα πάρει πίσω. Είχε γνώση, την έδωσε, διότι ασκληπία έγινε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι, όπου υπήρχαν ελληνόφωνοι, όπου υπήρχαν άνθρωποι επίσης που δεν ήταν ελληνόφωνοι, αλλά θέλουν να μάθουν ελληνικά, θέλουν να προσεγγίσουν τον ελληνικό κόσμο. Οι Έλληνες ποτέ δεν απαγόρευσαν τη γνώση. Πάντα τη δίναν τη γνώση. Ο σημερινός κόσμος είναι που στερεί τη γνώση. Αύριο λοιπόν έχετε να μας πείτε πάρα πολλά, κύριε Βιαννίτη, στην ομιλία μας. Επαναλαμβάνω, Δωδώνης 36, φίλες και φίλοι, αύριο, Σάββατο, στον Κολωνό, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 7 και 4, θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε στις 7. Και εκεί θα ακούσουμε τη συνέχεια, την πολύ ενδιαφέρουσα και άλλα στοιχεία με άνεση χρόνου. Θα θέλαμε την τελευταία σας κουβέντα, κύριε
Δαρδανέ, μας έχετε σήμερα εκπλήξει, θετικότατα μας έχετε δώσει πάρα πολλά στοιχεία και θα χαρούμε και σε μια άλλη ομιλία να έχουμε και εσάς κοντά μας, με μεγάλη μας χαρά, και στο ηχόρ να σας έχουμε, εάν θελήσετε, να γράψετε κάποιο άρθρο και κάθε συνεργασία που μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Την τελευταία σας κουβέντα για σήμερα. Μιας και υπόθηκε από τον κύριο Βιαννίτη το θέμα της, τι κάνουμε εμείς σήμερα στην κρίση. Γιατί η κρίση είναι ένα τεράστιο χωριό ο πλανήτης σήμερα, που και να κάνουμε κάτι σε πολιτικό επίπεδο εμείς δεν πάμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Άρα οφείλουμε σε ένα χαοτικό περιβάλλον φαινομενικά να βρούμε το δικό μας ήλιο. Μιλάω με μυθολογικούς όρους. Ο κορυφαίος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, ο Ηρακλής, που βρίσκει το δικό του ήλιο, γιος του Δία, που σημαίνει ασκεί τα καθήκοντα του Δία, αυτό σημαίνει γιος του Δία, δηλαδή ασκεί εξουσία, ασκεί δικαιοσύνη, ασκεί, διώχνει τους ληστές, ακόμα και διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη μυθολογία όπου ο Ηρακλής, οι Θηβαίοι έχουν μνημόνιο από τον ορχομενό, δεν θυμάμαι την πόλη, και τους δίνουν όλα τα περισσότερα βόδια της χρονιάς, τα δίνουν φόρο υποτελείας. Έγινε κάποιο υπολογιστικό λάθος εκεί από τους ορχομένιους και πήρανε τον πολλαπλασιαστή και πήρανε όλα τα βόδια και όχι μόνο δύο. Ο Ηρακλής. Και πάει και το διαπραγματεύεται. Δεν το διαπραγματεύεται. Κάνει κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς σήμερα, ούτε το προτείνω, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά αν είχαμε αυτό ως πρότυπο, θα είχαμε σίγουρα πολύ καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα. Μας πήγες και ο χρόνος αφόρητα. Βρίσκει μόνος του τους απεσταλμένους και τους κόβει τις μύτες και τα αυτιά. Ναι. Και του στέλνει πίσω. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Τι θέλω να πω, μύτες και αυτιά. Σύμβολα είναι αυτά. Σύμβολα. Σημαίνει ότι εσύ ελέγχεις την είσοδο των πληροφοριών του εντός εισαγωγικών εχθρού σου. Δηλαδή, εσύ του λες αυτά που πρέπει να ακούσει και να πάρει ως γνώση. Δεν σου λέει αυτό στη γνώση του. Τέλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δορδανέ. Να είστε καλά. Θα έχουμε και άλλα πολλά να πούμε σε άλλες εκπομπές, είναι σίγουρο, και σε ομιλίες. Να είστε καλά. Θα ήθελα την τελευταία σας σύντομη κουβέντα, κύριε Τριβουλίδη. Ήταν κατακλυσμός του κύριου Δαρδανού αυτή η παρατήρηση. Πολύ δυνατή. Πολύ σύντομα, έχουμε πάνω από ένα λεπτό. Ωραία. Τελικά πρέπει να εξοραγήσουμε στα σύμβολά μας, όχι στο επιφανειακό, αλλά στο ουσιαστικό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρεμπα. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα γενικότερο. Οι παγκόσμιοι χωροφυλάκες μας πολεμάνε με καταιγίδες της ερήμου. Εμείς όμως θα τους κατατροπώσουμε με καταιγίδες γνώσης και πολιτισμού. Αυτό είναι το όπλο μας. Ναι, αυτό είναι το υπερόπλο μας. Ο πολιτισμός. Τρεις τρίτο το οπλίζουμε. Έτσι, έτσι κύριε Κουκορέμπα. Πάνω σε αυτό θα πω και εγώ, στη λέξη του φίλου μου του Γιώργου του Κουκορέμπα, τρεις τρίτου, να έρθει όλος ο κόσμος εκεί, όλοι οι Έλληνες, και θα να αφήσουν και θα τα πάντα στην άκρη και πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Έφτασα στο τέλος μια άλλη εκπομπή. Πάρα φτάσαμε πολύ στο τέλος. Σημαντική. Δίνουμε ραντεβού για τη Νέα Παρασκευή. Στην εκπομπή επίσης που θα κάνουμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς. Μην το ξεχνάτε. Τρεις τρίτου. Μπορούμε, αν το πιστέψουμε, να φτιάξουμε τα δικά μας μυθολογικά πρότυπα με τη σημασία ακριβώς που αναλύσαμε σήμερα και να προχωρήσουμε αίτητοι προς το μέλλον. Καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα.